Σήμερα συγκεντρωθήκαμε σε αυτήν την περικαλή αίθουσα του Παρνασσού για να συνεορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα της φιλοσοφίας. Έχω σημειώσει δύο λόγια για αυτήν την ημέρα της φιλοσοφίας και μετά θα αρχίσει η εκδήλωσή μας. Ο ετέριεν τη φιλοσοφία. Κάθε χρόνο, την 3η-5η του μηνός Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της UNESCO από το έτος 2002, καθιερώθηκε να εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της φιλοσοφίας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Φιλοσοφικών Εταιριών είχε προτείνει τον εορτασμό της ημέρας της φιλοσοφίας την 5η Μαρτίου, που είναι η ημερομηνία θανάτου του Σοκράτη, αλλά η UNESCO δεν προχώρησε στην αλλαγή. Με την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της φιλοσοφίας επιδιώκεται η θεσμοθέτηση της φιλοσοφίας, η αναγνώρισή της όσον αφορά στην καλλιέργεια του ατόμου, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η διδασκαλία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο έμνησος καθηγητής Δημήτριος Λιαντίνης υποστήριζε ότι η λέξη «φιλοσοφία» καθεαυτή ξεκινάει από τον Ηράκλητο των Εφέσιων. Δεν πέφτει πολύ έξω, δεδομένου ότι η λέξη πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον σύγχρονό του Ίωνα και μάλιστα πριν καταστεί Ιταλιώτης, τον Πυθαγόρα το Σάμιο. Ο Πυθαγόρας καθοδόν προς την Ιταλία πέρασε από την πόλη των Σικιονίων ή Φλιασίων και διαλεγόμενος με τον τύρανο Λέοντα, πρώτος ονόμασε την τέχνη του φιλοσοφία και τον εαυτό του φιλόσοφο, όπως μας μαρτυρεί ο Ηρακλήδης ο Ποντικός στο έργο του «Πέρι της Άπνου». Η λέξη «φιλοσοφία» ετυμολογικώς είναι σύνθετη και προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «φιλήν», «αγαπώ», και τη λέξη «σοφία». Τι είναι όμως φιλοσοφία? Φιλοσοφία είναι ο στοχασμός του ανθρώπου επάνω στο φαινόμενο θάνατος. Έτσι όρισε τη φιλοσοφία ο Πλάτων, ο μέγιστος των φιλοσόφων, στο διάλογο του Φέδων. Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου και το μελέτημα αυτό ταυτόν εστί των φιλοσόφων λύσης και χωρισμός ψυχής από σώματος. Πλάτων, Φέδων 67D8. Και συνεχίζει ο Πλάτων, «Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετώσει». Πλάτων, Φέδων 67E4, δήλωση που διευκρινίζει ότι αυτός ο παράλογος ορισμός, γιατί δεν διδάσκεται με αυτήν την οπτική η φιλοσοφία στις ημέρες μας, μιλάει ο φιλοσοφών για τον δικό του θάνατο, για το πώς θα πεθάνει ο ίδιος χωρίς φόβο. Συμπληρωματικά θα έλεγα ότι η φιλοσοφία, επικεντρούμενη στον άνθρωπο, ασχολείται με ερωτήματα, προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά, θεμελιώδη ή έσχατα, όπως είναι αυτά της ύπαρξης, της γνώσης, της αξίας, της αιτίας, της γλώσσας και του νου. Αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και ανοίγει νέους δρόμους. Η φιλοσοφία δεν αρκείται στην ανάλυση της πραγματικότητας του εμπειρικού κόσμου, αλλά διατυπώνει προτάσεις για την αλλαγή του. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι σύγχρονες θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, ιατρική, αστρονομία κλπ, αλλά και οι μεταγενέστερες θεωρητικές επιστήμες, ψυχολογία, παιδαγωγική, κοινωνιολογία κλπ, ξεπήδησαν από το φιλοσοφικό στοχασμό. Στην εποχή μας ο κόσμος κατέστη αφιλόσοφος λόγω των ποικίλων σιρήνων της καθημερινότητας και όσοι έμειναν ανεπηρέαστοι θα δηλώνουν σαν τον Μιχαήλ Ψελό και φιλοσοφό μόνος ένα φιλοσόφης κερίς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίζοντας την εκδήλωση, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Παρνασσός,
τον καθηγητή κύριο Κωνσταντινόπουλο Βασίλειο να έρθει να χαιρετήσει τη συγκέντρωσή μας. Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με έναν σύγχρονο ορισμό και επιστημονικό ορισμό της φιλοσοφίας και να μην μείνω σε αυτόν τον πλατωνικό, ο οποίος δεν αποτελεί καθολικό ορισμό. Αλλά, επειδή ακριβώς ομιλούσε περί ψυχής στον Φέδωνα, γι' αυτό ακριβώς προσυδειάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η φιλοσοφία δεν είναι μελέτη του θανάτου. Η φιλοσοφία είναι η συστηματική μελέτη και η νοητική επεξεργασία όλων των αρχών και των αιτίων του περιβάλλοντος κόσμου, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή, διακρίνονται δύο θεμελιώδεις κλάδοι στη φιλοσοφία. Ο ένας είναι ο υλισμός και ο άλλος είναι ο ιδεαλισμός. Πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για φιλοσοφία, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι ένα δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος. Όπως ακριβώς υπήρξαν και όλα τα υπόλοιπα. Ο μεγάλος, το έχω ξαναπεί, Μπρούνος Νέλ, φιλόλογος και διανοούμενος του προηγούμενου αιώνα, έλεγε σε ένα περίφημο βιβλίο του, «Die Entdeckung des Geistes», η ανακάλυψη του πνεύματος, ότι το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Και το επαναλαμβάνω διαπολωστή φορά, έλεγε ο Μπρούνος Νέλ, αλλά όταν λέμε «οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Για τον απλούστατο λόγο, λέει ο Μπρούνος Νέλ, η Αμερική προϋπήρχε του Κολόμβου. Κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε. Αλλά όπως απέδειξε η μακραίων ιστορία της ανθρωπότητας, το πνεύμα δεν θα το ανακάλυπτε κανείς. Το ανακάλυψαν μόνον οι Έλληνες. Από την άποψη αυτή και η φιλοσοφία, η οποία γεννήθηκε στην Ιωνία και γι' αυτό για τα 100 χρόνια από την καταστροφή και από την άδικη και ανόητη αυτή πράξη να φύγουμε από την Ιωνία, να εγκαταλείψουμε τις πατροπαράδοτες αιστείες που από όπου είμαστε εκεί, από το 1400 σύμφωνα με τις σχετικές επιγραφές, αλλά και από τον 11ο αιώνα με τον πρώτο απικισμό, αυτή η ανόητη πράξη που έγινε για να εγκαταλείψουμε τελείως εκεί τις αιστείες μας και να πετάγεται τώρα ο Τούρκος και να διεκδικεί εκτός από αυτά ακόμα και το Αιγαίο, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ήταν ένα λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα 100 αυτά χρόνια, είπαμε με τον κύριο Νιάρχο να στήσουμε μία σειρά εκπομπών για την Ιωνική φιλοσοφία. Γιατί στην Ιωνία γεννήθηκε η επιστήμη και η φιλοσοφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άποψη αυτή, η ίδια η φιλοσοφία, η οποία ενυπάρχει σε όλους τους κλάδους των επιστημών, αποτελεί την μητέρα των επιστημών. Κύριε Νιάρχο, θα πρέπει να συμφωνήσετε σε αυτό. Αποτελεί τη μητέρα των επιστημών. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία ενυπάρχει πάντα σε κάθε κλάδο, ακόμα στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στην αστρονομία. Αλλά σημασία έχει ότι η πορεία της φιλοσοφίας, έτσι όπως δημιουργήθηκε, και τα στάδια της ήταν αυτά που δημιούργησαν μια μεγάλη ανάταση πνευματική. Το πρώτο στάδιο ήταν στην Ιωνική φιλοσοφία. Η Ιωνική φιλοσοφία μιλάει για την οντολογία, την ουσία του όντος δηλαδή. Ποια είναι η πρώτη αρχή του όντος, αυτή που δημιούργησε τον κόσμο. Το δεύτερο στάδιο της έρχεται με τους εξιώνων από ιωνικές περιοχές καταγωμένους σοφιστές. Εκεί έχουμε μία μετατόπιση, έχει αλλάξει το κέντρο βάρους και βεβαίως έχει αλλάξει και η όλη διανοητική προσέγγιση του θέματος. Οι σοφιστές ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και ερχόμαστε και στο τρίτο στάδιο, την σοκρατική φιλοσοφία, που με τον Σοκράτη πια δημιουργείται η λεγόμενη ηθική φιλοσοφία. Ο Σοκράτης ξεκίνησε πρώτα αναρωτώμενος και προσπαθώντας να βρει απαντήσεις με το λεγόμενο περίφημο τι εστί, τι εστί αρετή, τι εστί μάθηση, τι εστί παιδεία, τι εστί ανδρεία κτλ. Για να βρει την ουσία αυτή των ανθρώπων. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά μία κίνηση του Σοκράτη να στραφεί κατά της σοφιστικής, θεωρώντας ότι αυτή η υποκειμενικότητα της σοφιστικής έθετε πραγματικά τα θεμέλια της κοινωνίας σε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα. Οι σοφιστές, πρέπει να δούμε και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της φιλοσοφίας μας, κύριε Νιάρχο, ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την περίφημη αγωγή, την λαϊκή, δηλαδή
μπορούσε να προσεγγίσει οποιοδήποτε και όχι αριστοκράτες μόνον την παιδεία. Μιλάμε για μια λαϊκή παιδεία. Και βεβαίως έχει σημασία ότι αυτοί δημιούργησαν τη λεγόμενη πολιτική φιλοσοφία. Η λεγόμενη πολιτική φιλοσοφία είναι η ασχολούμενη με το πολίτευμα, την πολιτεία και τις σχέσεις ανθρώπου και πολιτεύματος. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για δημοκρατία σήμερα, μας διαφεύγει, και βέβαια η λέξη δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία στους αρχαίους Έλληνες είχε τρεις βασικές συνιστώσεις που δεν παρατηρούνται σήμερα. Η πρώτη συνιστώσα ήταν η άμεση δημοκρατία, η πολιτική της πλευρά. Δηλαδή όλοι άμεσα ψήφισαν, όπως ακριβώς στην Ελβετία που έκανε ο Καποδίστριας. Σήμερα όμως εδώ άλλο ψηφίζεις και άλλο βγαίνεις στην ουσία. Άρα είναι υπονόμευση αυτό της δημοκρατίας για τους αρχαίους. Η δεύτερη πλευρά ήταν η οικονομική πλευρά. Σήμερα, όπως βλέπετε, πληρώνουν μόνο οι μισθωτοί και οι πλούσιοι απολαμβάνουν όλα τα προνόμια. 6,5 δις είχε κέρδος φέτος η ΔΕΗ και οι υπόλοιπες εταιρείες ρεύματος. Και όμως με τα 3 δις θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει την άμυνά μας, να είμαστε σε ένα πραγματικά προηγμένο επίπεδο και τα άλλα 3 να τα είχαμε δώσει στην ανάπτυξη. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Στην αρχαία Ελλάδα συνέβαινε αυτό. Έπρεπε υποχρεωτικά αυτοί να προσφέρουν τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα πάντα. Ήταν οι λεγόμενες λειτουργίες, όπως ξέρετε, η οικονομική πλευρά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και βέβαια υπάρχει και το τρίτο και κυριότερο, η κοινωνική πλευρά της δημοκρατίας. Αυτό σας το λέω γιατί μπερδεύουμε τη δημοκρατία σήμερα με την αρχαία δημοκρατία. Η κοινωνική πλευρά της δημοκρατίας ξεκινάει από τον ορισμό της δημοκρατίας. Δήμος δεν σημαίνει το σύνολο των πολιτών, ο Δήμος των Αθηναίων, ο Δήμος των Πατραίων κτλ. Σημαίνει υπαίνητες των πολιτών. Σοκράτης, 4ο βιβλίο Απομνημονευμάτων. Τον ρώτησε τι είναι Δήμο, λέγους είναι τους παίνητες των πολιτών, ο Σόκρατες. Μπράβο, έβγε, του λέει ο Σοκράτης, παιδί μου. Είχε ένα μαθητή εκεί και τον ρωτούσε τι είναι Δήμος. Άρα, δημοκρατία είναι το πολίτευμα του οποίου η εξουσία ασκείται υπό των πτωχών, υπό των παινίτων δηλαδή. Και υπέρ των πενήτων, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι κάτι παραπάνω από αυτό θα λέγαμε σοσιαλισμό σήμερα, μουτάτης μουτάντης, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτή λοιπόν ήταν η πολιτική φιλοσοφία. Δεν θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε, να επεκταθώ στην ηθική φιλοσοφία του Σοκράτη, γιατί αυτή θα την πει ο κ. Νιάρχος, είναι δυνατόν. Ήθελα να μου επιτρέψετε να κλείσω εδώ, γιατί ήταν χαιρετισμός και ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου που έκανα, κύριε Πρόεδρε, αλλά μόνο και γι' αυτό με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά ήθελα πραγματικά να πω δύο βασικές έννοιες για την αρχαία φιλοσοφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνος ο φιλόσοφος, κύριε Πρόεδρε, το ρήμα «ανακαλύπτω» στη δήλωση που έκανε ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν τη φιλοσοφία, καλώς το τοποθέτησε. Γιατί υπάρχει, ναι, το ανακαλύπτω είναι για κάτι που υπάρχει. Και το βρίσκω εδώ για πρώτη φορά. Ναι, μήπως είχε τις δεύτερες σκέψεις του. Ω, καλά, μας το εγγυάστε τώρα. Θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Μαργαρίτα Βέργου Καραμάνο, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Διόνυσος. Εκ μέρους του Σωματείου Διόνυσος, σας καλωσορίζουμε στο φιλόξενο χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι μια διοργάνωση της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο, τον καθηγητή φιλοσοφίας και ψυχή της εταιρείας, παρακαλώ. Ψυχή και τις εκδηλώσεις της σημερινής και όλων των φιλοσοφικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται με την ευγενή χορηγία εδώ του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Εμείς ως Σωματείο Διόνυσος νιώθουμε μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε και σε αυτή την εκδήλωση και στις υπόλοιπες που συνεργαζόμαστε με τόσο σημαντικούς ανθρώπους και ανθρώπους που αγαπούν τη σοφία και την φιλοσοφία. Οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικώς και εν γέννη εκ μέρους όλης της Οργανωτικής Επιτροπής το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες και τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη. Κύριε Πατεράκη, ευχαριστούμε πολύ.
για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και για την υποστήριξή τους και στήριξή τους ουσιαστική σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως, πάντοτε, ξέρετε ότι θέλω να αναφέρω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον πολύ καλό μου συνεργάτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλαχάνη, που σήμερα είναι και εδώ σήμερα, διδάκτορα της φιλοσοφίας, μαζί από κοινού όλοι, μπορούμε και διοργανώνουμε και τα συνέδρια και τα σεμινάρια και ό,τι άλλο περνάει από το χέρι μας. Σήμερα θα εορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα της φιλοσοφίας, η οποία επισήμως είναι την προσεχή Πέμπτη, κυρία Πρόεδρε, πολύ ωραία. Και θα ήθελα κι εγώ έτσι με τη σειρά μου να αναφερθώ σε 2-3 στοιχεία, κυρίως σε θέματα που αφορούν τις ίδιες τις λέξεις. Ο φιλοσοφών, πού τον βρίσκουμε. Πολύ ωραία. Η ιωνική διάλεκτος είναι αυτή που θα μας βοηθήσει κιόλας στο ταξίδι μας. Ο Ηρόδοτος είναι αυτός που αναφέρει στο πρώτο του βιβλίο, πρώτος, ιστορικός, εν πάση περιπτώσει, στα κείμενα από αυτά που μας σώζονται, τον όρο φιλοσοφό και μάλιστα τη μετοχή φιλοσοφών στο πρώτο του βιβλίο στην Κλειό, στο σημείο όπου ο Σόλωνος ο Αθηναίος φτάνει στον Κρίσο. Και εκεί γίνεται ο περίφημος διάλογος για το ποιος είναι όλβιος σε αυτή τη ζωή και μας έμεινε και το μηδένα προτέλους μακάριζε. Εκεί λοιπόν ο Κρίσος καλωσορίζει τον Σόλωνα τον Αθηναίο και του λέει «Ήλθε σε Λίλιθας εδώ, να σας το διαβάσω κιόλας, είναι πολύ ωραία ιωνική διάλεκτος, πολύ σύντομα. Ξύνει Αθηναίε, παρημαίας γάρ περισσέω λόγος, απήκτε πολλός και σοφίης είναι και εντησής και πλάνης ως φιλοσοφέων». Γιν πολλήν θεωρείς είναι και επελήλυθας, ξένε Αθηναία λοιπόν, εν συντομία θα σας το πω και με ελεύθερη απόδοση. Ήλθες εδώ, εμείς σε γνωρίζουμε όλοι σου την πορεία, την περιπλάνηση και τη σοφία και τώρα έχεις έρθει εδώ ως φιλοσοφών για να αποκτήσεις κι άλλοι. Εκεί λοιπόν στον 6ο αιώνα π.Χ. έχουμε ήδη τον όρο φιλοσοφών. Ο Ιάμβλυχος, το περί του Πυθαγορείου βίου, έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αρχή. Στις δύο πρώτες σειρές ακριβώς μας δίνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και ξεκινάει το έργο ως εξής. «Επί πάσης μεν φιλοσοφίας, ορμή θεών δίπου παρακαλεί νέθος άπαση της γης όφρωσιν». Δηλαδή, σε κάθε φιλοσοφία, σε κάθε προσπάθεια για φιλοσοφία, πρέπει αυτοί που είναι σόφρονες, το λαμβάνουμε ως δεδομένο αυτό, ότι πρέπει να είναι σόφρονες, να παρακαλούν τον Θεό, το Θείο, το Θεό. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει, λοιπόν, σύμφωνα με τον Ιάμφλυχο. Λέγεται δε Πυθαγόρας πρώτος φιλόσοφων εαυτών προσαγορεύστε. Λέγεται λοιπόν ότι ο Πυθαγόρας πρώτος ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφο και μάλιστα όχι μόνο έκανε την αρχή στη χρήση του ονόματος, αλλά ήταν και ο πρώτος που έδωσε μια χρήσιμη εξήγηση αυτού του γνωστού πράγματος. Το αναλύει ο Ιάμφλυχος ακριβώς ποιος θα είναι αυτός ο φιλόσοφος, τον αποδεξάμενον την τον καλίστον θεωρίαν, όν και προσονομάζειν φιλόσοφον. Αυτόν δηλαδή που αποδέχεται την θεωρία των καλίστων. Αυτόν θα ονομάσουμε φιλόσοφο. Και σοφία μεν, η το όντι επιστήμη της, υπέρ τα καλά τα πρώτα και θεία και ακύρατα, και αεί κατά τα αυτά και ως αυτός έχοντα ασχολουμένη, όν μετοχή και τα άλλα ανήπη της καλά. Φιλοσοφία δε, η ζήλωση της τιάφτης θεωρίας. Ορίζεται και η φιλοσοφία λοιπόν. Η σοφία, η αληθινή επιστήμη, είναι αυτή που ασχολείται με τα ωραία, τα πρώτα, τα θεϊκά, τα μόλυντα, που μένουν πάντοτε τα ίδια έτσι όπως είναι, με τη συμμετοχή των οποίων θα μπορούσε να πει κανείς και τα άλλα ωραία. Φιλοσοφία, λοιπόν, είναι η επιδίωξη μιας τέτοιας παρατηρήσεως. Πράγματι, στο Διογέννη τον Λαέρτη, όπως πολύ σωστά έθιξε προηγουμένως ο κύριος Σπυρίδης, αναφέρεται ακριβώς ότι ο Πυθαγόρας ονόμασε πρώτος εαυτών φιλόσοφων στην Σικιώνα, ο διαλεγόμενος λέοντι το Σικιονίων, τυράννο ή φιλιασίων, καθώς διαλεγόταν με τον λέοντα των Σικιονίων ή των φιλιασίων, καθάφησε Ηρακλήτης ο Ποντικός, καθώς λέγει ο Ηρακλήτης ο Ποντικός, στο έργο περί της άπνου. «Μηδέν αγάρι είναι σοφών και κανένας δεν είναι σοφός, αλλά ή Θεών, παρά μόνον ο Θεός». Θα τον δε καλεί το σοφία, γρηγορότερα, ταχύτερα, θα ονομαζόταν σοφία και σοφός ο ταύτην επαγγελόμενος και σοφός αυτός που επαγγέλλεται αυτή, τη σοφία, ως
ή αν κατακρότητα ψυχής απεικριβωμένος, ο οποίος θα ήταν στο έπακρο απεικριβωμένος ψυχής, ένα μέσο ρήμα, ενδιαφέρον πολύ αυτό, ο οποίος καθιστά λοιπόν τέλεια την ψυχή. Φιλόσοφος δε, από την άλλη λοιπόν ο φιλόσοφος, ο σοφίαν ασπαζόμενος, αυτός που ασπάζεται τη σοφία. Ο σοφός και ο φιλόσοφος. Οι δε σοφοί και σοφιστέ εκαλούντο, οι σοφοί και σοφιστέ εκαλούντο, βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να διαβάσουμε ωραιότατα το αρχαίο κείμενο, χωρίς καμία δυσκολία, και ου μόνον, αλλά και οι ποιητές σοφιστέ, καθά και κρατήνος εν αρχιλόχης τους περί όμηρων και ισίωδων επενών ούτως καλή, ότι ονομάζονται έτσι και οι περί των όμηρων και των ισίωδων. Να κλείσουμε, θα έλεγα, με το εξής ενδιαφέρον. Ο Φρίντριχ Νίτσε είχε γράψει κάποια αποσπάσματα, τα οποία εν τέλει δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, με θέμα τη γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας. Έχουν δημοσιευθεί, δεν ξέρω πόσοι τα έχετε μελετήσει, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, σε μετάφραση Εμιλίου Χουρμουζή από τις εκδόσεις Κοροτζή, δύο αποσπάσματα σύντομα. Στην εισαγωγή του λοιπόν ο Φρίντριχ Νίτσε λέει, περί των Ελλήνων. Με ένα μεγάλο λαό, μεγαλοφύη, συμβαίνει ό,τι και με τον άνθρωπο τον μεγαλοφύη. Και οι παραμικρότερες εκδηλώσεις της ζωής έχουν το σημάδι της μεγαλοφύειας. Γι' αυτό είναι διδάσκαλοι αθάνατοι. Αντίθετα οι Έλληνες, αντίθετα σε σχέση με προηγούμενα που αναφέρει, οι Έλληνες ήξεραν να αρχίσουν στην κατάλληλη εποχή και δίδασκαν, καθαρότερα από κάθε άλλο λαό, από ποια στιγμή πρέπει κανείς να φιλοσοφεί. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μας βρει η δυστυχία, όπως φαντάζονται όσοι πιστεύουν πως η φιλοσοφία πηγάζει από τη δυσαρέσκεια. Στην ευτυχία πρέπει να αρχίζουμε, σε πλαίρια ανδρική οριμότητα, στην πείρα της φλογερής αυτής ζωηράδας, που είναι προνόμιο της έφηβης ρωμαλαίας και νικήτριας ηλικίας. Οι Έλληνες, φιλοσοφώντας σε τούτη τη στιγμή της ιστορίας τους, μας διδάσκουν όχι μόνο τι είναι φιλοσοφία και τι πρέπει να είναι, αλλά μας ενημερώνουν και για τη δική τους ιδιοσυγκρασία. Αν λοιπόν ήταν εκείνη που φαντάζεται ο καλλιεργημένος φιλιστέος των ημερών μας, πόσο σύγχρονος είναι ο Νίτσε σήμερα, πνεύματα πρακτικά, κοινοί χωρατατζίδες, άνθρωποι ψυχροί και ασυγκίνητοι, ή αν ζούσαν βουτυγμένοι σε ένα αδιάκοπο όργιο ενθουσιασμού, μουσικής, αισθηματολογίας και νοθρής ζωής, όπως τα υποθέτουν οι ανύποπτοι και οι φαντασιοκόποι, η πηγή της φιλοσοφίας δεν θα ανάβριζε ποτέ ανάμεσά τους. Το πολύ πολύ θα βλέπαμε να ξεπηδάει ένα μικρό ριάκι που σε λίγο θα στέγνωνε ανάμεσα στις άμμους ή θα εξατμιζόταν σε άπιαστη άχνη. Ποτέ όμως αυτό το πλατή ποτάμι με το επιβλητικό ρέμα που γνωρίζουμε με το όνομα της ελληνικής φιλοσοφίας. Το πρώτο φιλοσοφικό γεγονός στην ελληνική γη, η εκλογή των 7 σοφών. Είναι ένα πρώτο διακριτικό και αλυσμόνητο χαρακτηριστικό στην εικόνα του ελληνισμού. Άλλοι λαοί έχουν αγίους. Οι Έλληνες έχουν σοφούς. Έχουν δίκιο όταν λένε πως ένας λαός δεν χαρακτηρίζεται τόσο από τους μεγάλους άνδρες του, όσο από τον τρόπο που τους αναγνωρίζει και τους τιμά. Σ' άλλους καιρούς, ο φιλόσοφος είναι ένας μοναχικός ταξιδιώτης, που βρίσκεται κατά τύχη σε ένα εχθρικό περιβάλλον και που χώνεται ανάμεσά του λαθρέα ή εκβιάζει την είσοδό του με γροθιές. Όμως, στους Έλληνες, ο φιλόσοφος δεν βρίσκεται εκεί από τύχη. Όταν εμφανίζεται στον 6ο και τον 5ο αιώνα π.Χ., ανάμεσα στους καταπληκτικούς κινδύνους και στους πειρασμούς μιας ζωής ολοένα και τολμηρότερα κοσμικής, όταν προχωρεί σαν βγαλμένος από το άντρο του τροφονίου, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της κλειδής, του εγωισμού της ανακαλύψεως, του πλούτου και της ειδηπάθειας, που είναι συνήθως η ατμόσφαιρα των ελληνικών αποικιών, μαντεύουμε πως παρουσιάζεται ένας επιβλητικός αγγελιαφόρος, φέρνοντας το ίδιο εκείνο μήνυμα από τον αυτόν αιώνα. Θα διακηρυχθεί από την τραγωδία και θα υποδηλωθεί από τα ορφικά μυστήρια στα παράξενα ιερογλυφικά των τελετουργιών τους.
Η κρίση λοιπόν των φιλοσόφων αυτών για τη ζωή και την ύπαρξη γενικά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από μία σύγχρονη κρίση. Γιατί αυτοί είχαν μπρος στα μάτια τους την πληθωρική πληρότητα της ζωής και σε αυτούς το αίσθημα του φιλοσόφου δεν ταλαντευόταν όπως σε εμάς ανάμεσα στον πόθο μιας ελεύθερης, ωραίας και μεγάλης ζωής και στο ένστικτο του αληθινού που δεν πληροφορείται, παρά για την αξία της ζωής καθεαυτήν. Είναι δύσκολο για εμάς να διασταθούμε με τη φύση και το χαρακτήρα μας ποιο μπορούσε να ήταν το έργο των φιλοσόφων μέσα σε ένα γνήσιο πολιτισμό, πρικισμένο με ρωμαλαία ενότητα ύφους, γιατί τέτοιο πολιτισμό εμείς δεν τον έχουμε σήμερα. Αντίθετα, μόνο ένας πολιτισμός όπως ο ελληνικός μπορεί να ανακαλύψει ποιο είναι το έργο του φιλοσόφου. Μόνον αυτός, το έχω πει, μπορεί να δικαιώσει την φιλοσοφία, γιατί μόνον αυτός ξέρει και μπορεί να αποδείξει γιατί και πώς ο φιλόσοφος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ταξιδιώτης που φανερώθηκε τυχαία και που ξεφυτρώνει χωρίς να τον περιμένουν εδώ και εκεί. Υπάρχει ένας νόμος σιδερένιος που αλυσοδένει τον φιλόσοφο με έναν γνήσιο πολιτισμό. Μα τι συμβαίνει όταν ο πολιτισμός αυτός υστερεί? Ο φιλόσοφος μοιάζει τότε με έναν απρόβλεπτο και γι' αυτό το λόγο επίφοβο κομίτη. Ενώ, σε περίπτωση ευνοϊκότερη, λάμπει σαν ένα άστρο πρώτου μεγέθους στο ηλιακό σύστημα του πολιτισμού τούτου. Οι Έλληνες δικαιολογούν την ύπαρξη του φιλοσόφου με το γεγονός ότι σε αυτούς μόνους δεν βρίσκεται ο φιλόσοφος στην θέση του κομίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, με τη δική μου εισήγηση μπαίνουμε λίγο σε άλλο χώρο. Πέρα από τα ποιήματα, πέρα από τις ομορφιές των λέξεων, εγώ θα σας βάλω στο χώρο της ομορφιάς των αριθμών. Αυτός ο περίφημος φιλόσοφος, ο ίον φιλόσοφος εξεφέσου, που τον διαβάζουμε και διερωτώμεθα τι θέλει να πει, θα σας δείξω με αυτά τα οποία θα σας πω ότι ήξερε πολλά μαθηματικά, ότι ήξερε πολλή μουσική και αυτό μπορούν να το καταλάβουν οι μεμοιημένοι. Θα σας το παρουσιάσω και εύχομαι να το πετύχω. Το θέμα της εισηγήσεώς μου είναι πυθαγόριο άρωμα στο απόσπασμα Β10 του Ηρακλήτου. Αυτό το απόσπασμα λέει «Συλλάψιες όλα και ουχόλα, συμφερόμενων διαφερόμενων, συνάδων διάδων και εκ πάντων εν και εξενός πάντα». «Ω εταίροι εν τη φιλοσοφία, συνεορτάζοντας μαζί σας την Παγκόσμια ημέρα της φιλοσοφίας, θα σας ομιλήσω για τον υπηνικτικό, ενιγματικό, διφορούμενο και χρησμόδες Ηρακλήτου απόσπασμα Β10, έτσι όπως εγώ το αναλύω με έναν ρηξικέλευτο τρόπο, εδραζόμενο στις γνώσεις μου από τις βασικές σπουδές μου, τη φυσική και τη μουσική, και τις γνώσεις που απεκόμισα από την πολυετή μελέτη, διδασκαλία και έρευνά μου επί των αλληγορικών πυθαγορείων και πλατωνικών κειμένων. Οι γνώσεις αυτές μου φάνηκαν χρησιμότατες για το δυσεπίλητο πρόβλημα κατανοήσεως των Ηρακλητίων ρήσεων». Κυρίες και κύριοι, ο Βακχυλίδης, στο έργο του Παιάνες, χωρικός ποιητής του 6ου προχριστιανικού αιώνα, σύγχρονος του Ηρακλήτου, όταν κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιεί φράσεις του Σιμονίδου του Κίου,
αδελφού της μητέρας του και όχι αποκλειστικώς δικές του, δήλωσε υμνώντας τη βιβλιογραφία «Έτερος εξαιτέρου σοφός, τότε πάλε τότε νυν», που σημαίνει ότι ο καθής καθίσταται σοφός από τον άλλον και από παλιά και τώρα, υπονοώντας ότι η επιστήμη βασίζεται στην προεργασία που επιτελέστηκε από χαλκένδερους ερευνητές του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτήν την προεργασία, την προαυτού και το συγχρόνων του, όπως λόγου χάρη είναι ο Πυθαγόρας, 580-490, και των χαλκέντερων ερευνητών, αποδεικνύεται από την έρευνά μου ότι έλαβε σοβαρός υπόψη ο Ηράκλητος ο Εφέσιος. Η μουσική, είτε ως θεωρία είτε ως πράξη, απασχολεί έντονα τους φιλοσόφους, Πυθαγόρα, Ηράκλητο, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλους, και δι' αυτής προσπαθούν να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Ο Πλάτωνας, στο Φέδωνα, 61a-3-4, αποκαλεί τη φιλοσοφία μεγίστη μουσική. Φιλοσοφίας μεν ούσης μεγίστης μουσικής. Αντιλήφθηκε ότι ο Ηράκλητος, μιμούμενος τον Πυθαγόρα, αντιμετωπίζει τη μουσική με μια νέα οπτική. Μια οπτική η οποία αναγνωρίζει τη μουσική ως μια δύναμη, ικανή να προβάλλει μια φιλοσοφική σύνθεση, μόνο που ο μελετητής θα πρέπει να συσχετίσει ένα πλήθος μαθηματικών αλληγοριών. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ηράκλητος και στα απόσπασμα Β10, πέρα από τα αποσπάσματα Β8, Β54 και Β51, συμπεριφέρεται ως Πυθαγόριος και χρησιμοποιεί ακέραιους αριθμούς και αριθμητικούς λόγους προκειμένου να αισθητοποιήσει τα λεγόμενά του. Αυτό το χρησμόδες Ηρακλήτιο απόσπασμα εκπέμπει πυθαγορισμό, δεδομένου ότι ο Εφέσιος φιλόσοφος, μολονότι δεν μετακινήθηκε διαβίου από την πατρίδα του, γνώριζε πολύ καλά σχεδόν όλα τα συγγράμματα των προγενέστερων του φιλοσόφων, των επικών, των ελεγιακών ποιητών, καθώς και όλες τις ιστορικές συγγραφές που κυκλοφορούσαν την εποχή του στην Ιωνία. Ασχολούμαι επί πολλά έτη με τα αλληγορικά κείμενα του Πυθαγορείου Πλάτωνα, τον οποίον θαυμάζω ως περιεκτικό συγγραφέα. Όμως, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τη μαντική εκφορά του Ηρακλητίου λόγου, έμεινα ενεός μπροστά στο εξαιρετικός περιεκτικό περιεχόμενο των 139 διασωθέτων αποσπασμάτων του βιβλίου περί φύσεως, όπως μας λέγει ο Διογένης Λαέρτιος. Κυρίες και κύριοι, ας στοχαστούμε τον πρωτόγονο άνθρωπο να πορεύεται προς τον πολιτισμό. Φαντάζεστε πόσο πολύ επίπονη και συγχρόνως πόσο συναρπαστική θα ήταν η διαδρομή αυτή. Χρησιμοποίησα τα ρήματα «στοχάζομαι» και «φαντάζομαι» από έλλειψη ιστορικών πηγών, με τις οποίες με μεγαλύτερη βεβαιότητα θα παρακολουθούσαμε τα βήματα ή τα άλματα του εξελισσόμενου και εκπολιτιζόμενου ανθρώπινου όντους. Στην αρχή τον καθοδηγούσαν τα ένστικτά του, κατόπιν η μύθη του, αργότερα η τέχνη του και τέλος ο φιλοσοφικός του στοχασμός και η επιστήμη του. Την προαναφερθήσα πορεία επικουρούν για να παρακολουθούμε οι οφθαλμοί του νου μας, η σύγχρονη αρχαιολογία, η ανθρωπολογία και η τεχνολογία. Από την καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων με χαράξεις γραμμών επάνω σε ξύλινες ράβδους, έως τη σύλληψη των αφηρημένων ενιών των αριθμών και την καταγραφή τους με ποικίλα αριθμητάρια, πραγματοποιήθηκε ένα από τα μέγιστα άλματα της ανθρώπινης σκέψης. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν από ομάδες που περιφερόντουσαν και αναζητούσαν τον επιούσιον. Όλα αυτά τα πέτυχαν άνθρωποι που είχαν λυμένο το οποιοδήποτε πρόβλημα του βιοπορισμού τους, οι οποίοι, αφού παραμέρισαν δυσιδαιμονίες και κάθε μορφής και είδους επίγειες θεότητες, με πόλεμο και με ειρήνη, με κοινωνικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές δράσεις, δημιούργησαν αξιοθαύμαστο πολιτισμό.
Η κοινωνία Φερρυππίν της Λεκάνης της Μεσογείου, λόγου χάρη Μινοήτες, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Μυκηναίοι, Ίωνες, άλληλο επικοινούν, ανταλλάσσουν εμπορικά, πολιτισμικά και επιστημονικά προϊόντα και από αυτήν την όσμωση ιδεών και πολιτισμών εξελίσσονται περισσότερο. Η όσμωση αυτή είναι μέγιστη σε περιοχές διαμετακομιστικού εμπορίου και γι' αυτό εμπορικές πόλεις όπως είναι η πόλη της Ιωνίας στην Ελλάδα και όχι μόνον, ανθίζουν εμπορικά και πνευματικά αναδεικνύοντας πολλούς σοφούς άνδρες. Για τις απαιτήσεις της εισήγησής μου θα περιοριστώ σε δύο Ίωνες φιλοσόφους του 6ου π.Χ. αιώνα, τον Ιταλιώτη Πυθαγόρα και τον Εφέσιο Ηράκλητο. Και οι δύο, εκόντες άκοντες, απέκτησαν οπαδούς, τους Πυθαγοριστές ο πρώτος και τους Ηρακλήτιους ο δεύτερος. Να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη εποχή δεν υπήρχε ουσιαστική διάκριση ανάμεσα στη φιλοσοφική, πολιτική και επιστημονική σκέψη, δεδομένου ότι τα πάντα ήταν κάτω από την αιγίδα της φιλοσοφίας. Ο σοφός Πυθαγόρας, ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών, εισηγήθηκε φιλοσοφικό σύστημα που συνδυάζει θρησκεία, φιλοσοφία και επιστήμη. Η Πυθαγόρη αυτή φιλοσοφία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ελληνικής μεγαλοφυΐας, η οποία αναφέρεται αφενός στο μετρήσιμο των χαρακτηριστικών των πραγμάτων και αφετέρου στο στοιχείο της αναλογίας, το οποίο τα συσχετίζει και τα δομεί κατά την Πυθαγόρια ρίση. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τη συμμετρία και η συμμετρία είναι ο λόγος. Στην επινομίδα, ο Πλάτων αναφέρει ότι η ικανότητα του μετρήν είναι μόνον ανθρώπινο προσόν και ότι ο άνθρωπος βοηθήθηκε από την παρατήρηση των περιοδικών κινήσεων των άστρων στο να επινοήσει τη μέτρηση. Ο Αριστοτέλης στο προτρεπτικό του κατατάσσει τον αριθμό μεταξύ των πρώτων αρχών των πάντων, υπονοώντας την Πυθαγόρια ρίση αριθμό στο παν. Διότι είτε η φωτιά, είτε ο αέρας, είτε ο αριθμός, είτε κάποια άλλα φυσικά στοιχεία είναι οι πρώτες αιτίες των άλλων. Οι Πυθαγόροι, για να απαλλαγούν από τη δυσκολία της ενασχόλησής τους με άπειρους αριθμούς, με μια απλή δήλωση περιορίζονται στην πρώτη δεκάδα αριθμών. Και το πεπερασμένο διάστημα του αριθμού είναι η δεκάδα. Την απλή αυτή δήλωσή τους την αιτιολογούν ως ακολούθως. Γιατί αυτός που θέλει να μετρήσει πάνω από το 10, επιστρέφει πάλι 1, 2, 3 και αριθμεί δεύτερη δεκάδα για να συμπληρώσει την 20άδα και παρομοίως τρίτη δεκάδα για να πει 30 και ούτω καθεξής έως ότου αριθμίσει 10 δεκάδες για να φτάσει στο 100. Ο Πυθαγόρας αποκαλεί τον αριθμό θεϊκό και στον Ιερό Λόγο αποκαλούσε τον αριθμό κράντορα, ισχυρότατο. Ο δε Αριστοτέλης στη ρητορική του τονίζει ότι ο αριθμός εμπεριέχει ρυθμό ή είναι ρυθμός. Ο αριθμός 10 είναι από τους αριθμούς εκείνους που έχουν δύναμη. Δύναμη κάποιου αριθμού χ, κατά την μαθηματική εισαγωγή του Νικόμαχου του Γερασινού, καλείται το πλήθος εν των πρώτων διαδοχικών ακεραίων αριθμών, αρχίζοντας πάντα από τη μονάδα, που έχουν άθροισμα ίσο προς τον αριθμό χ. Έτσι, η δύναμη του 10 είναι ο αριθμός 4, αφού οι πρώτοι 4 ακέραιοι αριθμοί αθροίζουν στο 10, 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10. Να σημειωθεί ότι όλοι οι ακέραιοι αριθμοί δεν έχουν δύναμη. Εδώ σας γράφω, η δύναμη του 3 είναι το 2,
διότι 1 συν 2 κάνει 3, το 6 είναι του 3, το 10 είναι του 4 και ούτω καθεξής. Αφού τα πάντα συνίστανται κατά τους Πυθαγόριους από αριθμούς και αφού όλοι οι αριθμοί δημιουργούνται από τη δεκάδα και τους εντός αυτής αριθμούς και αφού η δεκάδα προκύπτει από την τετράδα που την λέγαν τετραχτή, την τετραχτή την αποκαλούσαν αριθμό αριθμών ή κλειδούχο της φύσεως ή Θεό, δεδομένου ότι ο Δημιουργός Θεός δημιουργεί όλα τα όντα. Γιατί όπως λέγαμε, λέει ο Ιεροκλής στα Χρυσά Έπη, γιατί όπως λέγαμε η τετράδα είναι ο Δημιουργός, η αιτία των πάντων, Θεός νοητός, αίτιος του ουράνιου και αισθητού Θεού. Η γνώμη του έχει παραδοθεί στους Πυθαγόριους από τον ίδιο τον Πυθαγόρα. Αυτός ο ουράνιος και αισθητός Θεός είναι το ορατό σύμπαν, αυτό που ο Πλάτωνας αποκαλεί στον Τίμιο 36 σώμα ορατών ουρανού. Επίσης, η τετράδα κατά τον Ιεροκλή είναι η αριθμητική αναλόγων μεσότητα της αγέννητης μονάδας και της επτάδας που δεν έχει μητέρα. Είναι αυτό που λέμε στα μαθηματικά σήμερα ο μέσος όρος. 1 συν 7 δεύτερα είναι το 4. Ο Λουκιανός στο έργο του Πράσις Βίων αναφέρει ότι τετραχτής γεωμετρικώς εκφράζεται δια του τελείου τριγώνου του ισοπλεύρου και αριθμητικώς εκφράζεται δια του τριγωνικού αριθμού 10 που είναι 1 συν 2 συν 3 συν 4. Καθώς αναφορά εις την Πυθαγόριον τετραχτήν, ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του τη χρησιμοποίησαν προκειμένου να διδάξουν μεταξύ των πολλών άλλων και μια μυστική αριθμητική με την οποία αφενός μεν αντιμετώπισαν, αφετέρου δίδαξαν την επίλυση διαφόρων μουσικών, θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων όπως το πρόβλημα των θέσεων ή πατημάτων επί του μονοχόρδου για την υλοποίηση του πειράματος με το οποίο αναφέρεται από το Γαβδέντιο ελήφθησαν μουσικές συμφωνίες. Το μονόχορδο ή κανόνας το αποτελούσε ένα ηχείο με μια και μοναδική τεντωμένη χορδή επάνω του. Με τη βοήθεια κινητού καβαλάρη που λεγόταν Μαγάδιο ή Υπαγωγεύς ήταν δυνατόν να υποδιαιρεθεί η χορδή σε ανισομήκη τμήματα η δόνηση των οποίων παρήγαγε ήχους διαφορετικών μουσικών υψών. Λέγοντας θέσεις ή πατήματα, εννοούμε τα συγκεκριμένα σημεία της χορδής στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί το μαγάδιον, δηλαδή ο κινητός καβαλάρης ή το δάχτυλο του μουσικού, ώστε να χωριστεί η χορδή του κανόνα σε συγκεκριμένου μήκους τμήματα και να παραχθεί συγκεκριμένη μουσική συμφωνία. Η ενασχόλησή του με τη μουσική τον κατέστησε ευτυχή, διότι με την εφαρμογή των μαθηματικών στο χώρο της μουσικής και με την πραγματοποίηση ψυχοακουστικών πειραμάτων κατέστη ο Πυθαγόρας ο πρώτος μουσικός και ψυχοακουστικός ερευνητής, αφού ανακάλυψε τους νόμους των χορδών που συνδέουν το μουσικό ύψος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, της χορδής, όπως λόγου χάρη το μήκος της, το υλικό της και την τάση της. Ο Πυθαγόρας, κατά τα λεγόμενα του Παυσανία, επιζητούσε την ουσία του παντός δια μουσικής συγκειμένην. Ο Γαβδέντιος μας διηγείται ότι επάνω στο μονόχορδο πειραματικά ανακάλυψε και προσδιορίσε τις αριθμητικές σχέσεις των συμφώνων μουσικών διαστημάτων, δεδομένου ότι θεωρούσε και δίδασκε των αριθμών
ως τη θεμελιώδη αρχή από την οποία ο κόσμος σύγκειται και στην οποία αναλύεται. Κόσμος. Με την έννοια μουσική κατά τον Πυθαγόρα, εθεωρεί το κάθε τέχνη που την επέβλεπε κάποια μούσα. Ο Πυθαγόρας δίδασκε με αλληγορίες στους μαθητές του, διότι ούτα πάντα τη σπάση ρητά. Όλα τα πυθαγόρια δόγματα που έχουν διατυπωθεί με αλληγορικό τρόπο δομούν τον πυθαγορισμό. Μπορεί κανείς να τα αντιληφθεί και να τα κατανοήσει εάν κατέχει την γλίδα ή εάν αντιληφθεί τον θεωρητικό μύθο, τον θεωρητικό μύτο. Εμβαθύνοντας τα πυθαγόρια δόγματα, διαπιστώνουμε ότι αυτά συνθέτουν μια θεολογία, διότι οι Πυθαγόροι ήσαν κυρίως θεολόγοι. Κατά τον Πυθαγόρα, η θρησκευτική αναζήτηση, η φιλοσοφική θεώρηση και η επιστήμη αποτελούν αλληλένδετους κρίκους μιας αλυσίδας, μιας ενιαίας κοσμοθεωρίας. Κατά τη θεολογία αυτή, ο Δημιουργός ασχολήθηκε με την ύλη ως καλλιτέχνης και με το χρόνο ως επιστήμονας. Ο Θεός υπέταξε την ύλη σε σχήματα και την κίνησε σε περιόδους. Έκανε ταυτόχρονα την πρώτη κόσμο και τη δεύτερη χρόνο. Ο Πυθαγόρας πρώτος ονόμασε τα έργα του μηχανόμενου Θεού, δηλαδή την τετραχτή, ή με άλλα λόγια την δεκάδα, την πεπικυλμένη με όλα τα είδη των αριθμών, την ονόμασε κόσμον. Εκφραζόμενοι κατά το μαθηματικότερον, θα λέγαμε ότι οι εννέα μονοψήφια αριθμοί της δεκάδας, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και μετά του αριθμού 10, εντάσσονται σε δύο τετραχτίες ως ακολούθους. Οι τέσσερις πρώτοι αριθμοί, 1, 2, 3, 4, δομούν την πρώτη τετραχτή ή πυθαγόριο τετραχτή ή τετραχτή των μουσικών συμφωνιών. Η σχέση 1 προς 2 εκφράζει την οκτάβα, τη διαπασόν. Η σχέση 2 προς 3 την διοξιά ή αλλιώς την πέμπτη. Το 3 προς 4 τη συλλαβά ή αλλιώς την τετάρτη. Οι τέσσερις αριθμοί, 7, 8, 9, 10, δομούν τη δεύτερη τετραχτή ή τετραχτή των μουσικών διαφωνιών ή τετραχτή των τόνων. 7 προς 8 αυτή η σχέση εκφράζει τον υπερμίζωνα τόνο, 8 προς 9 το μίζωνα τόνο, 9 προς 10 τον ελάσσονα χρωματικό τόνο. Ο μεσαίος αριθμός, ο 5, σχηματίζει τις χρωματικές παραφωνίες που χρησιμοποιούνται στο χρωματικό και το εναρμόνιο γένος. 4 προς 5 είναι η μίζων χρωματική τρίτη, 3 προς 6 η ελάσσον χρωματική τρίτη, 6 προς 7 η τρίτη ελάσσον εναρμόνιος. Από τα ανωτέρω προκύπτει το θεμελιώδες αξίωμα της πυθαγόριας μουσικής θεωρίας περί εφωνίας ή συμφωνίας των μουσικών διαστημάτων, ότι μόνο μια πολλαπλάσια ή επιμόρια σχέση μεταξύ των αριθμών των ενσαρκωτών της Ιεράς Τετραχτίος 1, 2, 3, 4 οδηγεί σε σύμφωνα μουσικά διαστήματα. Ο Πυθαγόρας αποκριστάλλωσε την πίστη του στο ότι το σύμπαν είναι αρμονία αριθμών. Πάντα δε τα πράγματα απικάζουν τις αριθμίες. Επειδή οι σχέσεις των ουράνιων σωμάτων είναι πάντοτε σταθερές, εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι εκείνο που μένει αναλύωτο στον κόσμο είναι ο αριθμός. Με τις πάμπολες ανακαλύψεις του, ο Πυθαγόρας ανοίγαγε τη μουσική σε ακριβή επιστήμη. Στους Πυθαγόριους, η απόκριφη γνώση διδασκόταν αλληγορικά και γρυφωδώς και δεν επιτρεπόταν επί ποινή θανάτου να κοινολογηθεί από τους μεμοιημένους στους κοινούς θνητούς, διότι, όπως σας είπα, ούτα πάντα τη σπάση ρητά. Ο Ηράκλητος δίδασκε αλληγορικός και γρυφωδός, χωρίς την απειλή της θανάτωσης, μη λέγοντας, μη κρύπτοντας, αλλά δίνοντας σημάδια.
κατά το αποδιδόμενο στον απόρρονα του Δελφικού Μαντίου απόσπασμα 93, ο άναξ ούτω μαντίον εστί το εν δελφής, ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, αλλά σημαίνει. Ο Πυθαγόρας γνώριζε εξάλλου ότι οι αριθμοί αποτελούν την αρχή των πάντων και πάντων των όντων και επομένως το συνοθήλευμα πλήθος ήχων δύναται να μεταβληθεί σε μουσική με την επιβολή επ' αυτού αναλογιών, δηλαδή ρυθμού και μελωδίας, οπότε τα πάντα καθίστανται ευπροσίγουρα και ρητά, όπως θα έλεγε και ο Πλάτωνας. Για τη θεμελίωση και εξέλιξη της επιστήμης της αρμονικής, πρώτης στο εργαλείο επελέγει ο αριθμός. Ο κράντορ αριθμός, όπως τον αποκαλούσε στον Ιερό Λόγο ο Πυθαγόρας. Ο Ηράκλητος, ο Ίωνας από την Έφεσο, είναι ένας βαθύνους και οξύνους στοχαστής, ένας έμπειρος μελετητής με πολυπρισματικό λόγο, πλήρη ενιγματοδών φράσεων μεταξύ της λακωνικότητας του αποφθέγματος και της ασάφειας του χρησμού, θεωρείται από πολλούς φωτισμένος και σοφούς και όχι απλά φιλόσοφος. Ο Ηράκλητος δεν είχε μαθητές, δεν ίδρυσε σχολή, ούτε ενδιαφέρθηκε για την προβολή των ιδεών του. Παρόλα αυτά, η επίδρασή του υπήρξε σημαντική για την εξέλιξη της αρχαιοελληνικής και δυτικής φιλοσοφικής σκέψης. Στον κόσμο, το σύστημα ουρανού και γης και όλων των μεταξύ αυτών φύσεων, δηλαδή ηλίου, σελήνης και αστέρων, τα πάντα αποτελούνται από αριθμούς. Αφού κατά τους Πυθαγόριους οι αριθμοί είναι τα πρωταρχικά στοιχεία του κόσμου. Οι αριθμοί, ως τη λαυγής φάρη, λάμπουν και καθοδηγούν τον μηχανόμενο άνθρωπο να τροχιοδρομεί την από του νου του εκπηγάζουσα δύναμη, ούτως ώστε να προοδεύει στην τέχνη και την τεχνολογία. Η επιστήμη των αριθμών, η αριθμητική, η πρώτη από τις τέσσερις αδελφές της μαθηματικής επιστήμης, για να δηλώσει τους αριθμούς, χρησιμοποιεί κατάλληλα χαράγματα, τα αριθμητικά του σύμβολα και τις λεκτικές τους εκφράσεις, δηλαδή τα ονόματά τους. Οι ακέραιοι αριθμοί αποτελούν την απόλυτη έκφραση μιας αριθμητικής οντότητας, λόγου χάρη 3, 5, 10, 80, 100 κτλ. Οι αριθμητικές σχέσεις συγκρίνουν μεταξύ τους δύο αριθμητικές οντότητες, προκειμένου να εκφράσουν πόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι η μία από την άλλη. Λόγω χάρη 3 προς 2, 4 προς 3, 9 προς 8. Είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία δεν είναι γνωστή η δεκαδική αριθμή, τουλάχιστον στους κοινούς θνητούς. Οπότε το 3 προς 2 δεν μπορεί να λεχθεί 1,5, αλλά είναι η συσχέτιση του απόλυτου αριθμού 3 με τον απόλυτο αριθμό 2. Κάθε αριθμητική σχέση ποιητικά, ως άλλος Εφέσιος Ηράκλητος, θα την έλεγα σύλλαψη, δηλαδή ενωμένη λάψη δύο απολύτων αριθμών, δύο τυλαυγών φάρων, δύο λαμπρών ήλιων. Βάσει αυτών, τα κύτταρα της αριθμητικής επιστήμης, που άλλα είναι αριθμητικές σχέσεις και άλλα είναι ακέραιοι αριθμοί, θα το ονόμαζα ως άλλος Εφέσιος Ηράκλητος, συλλάψεις όλα, εννοώντας όσα είναι αριθμητικές σχέσεις, και ούχ' όλα, εννοώντας τα υπόλοιπα, που θα είναι αναγκαστικά ακέραιοι αριθμοί. Και με τους αριθμούς προσδιόριζαν τους ψόφους ή τους μουσικούς φθόγκους, κατά το δι λεγόμενον, και δια της πράξεως της αφαιρέσεως υπολόγιζαν το όποιο διαφερόμενον, δηλαδή την όποια διαφορά των μουσικών τους υψών ή το συμφερόμενον κατά την περίπτωση της ισότητας των μουσικών τους υψών. Κατά την ψυχοακουστική, οι αριθμητικές σχέσεις εκφράζουν είτε εφωνίες ή συμφωνίες, δηλαδή έφωνα μουσικά διαστήματα, είτε διαφωνίες, δηλαδή διάφωνα και παράφωνα μουσικά διαστήματα. Κατά την επιστήμη της ψυχοακουστικής,
Το μέγεθος της εφωνίας, το συνάδων και της διαφωνίας, το διάδων εκάστου μουσικού διαστήματος εξαρτάται από αυτούς καθ' αυτούς τους αριθμούς που συμμετέχουν στην αριθμητική σχέση, όπως δείχνει αυτός ο πίνακας. Αυτά είναι όλα τα μουσικά διαστήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε μία οκτάβα και καθώς προχωρούμε από πάνω προς τα κάτω, γίνονται ολοέν και πιο σύμφωνα. Με την τετρακτή, δηλαδή τη δεκάδα, συναρμόστηκε γεωμετρικά, αρμονικά και αριθμητικά ο τέλειος κόσμος που μας περιβάλλει, αφού η τετραχτής είναι ένα πολύμορφο εργαλείο που κατασκευάστηκε για την επίλυση φιλοσοφικών, μαθηματικών, μουσικών και αστρονομικών προβλημάτων. Ο αριθμός 10, δηλαδή ο κόσμος, δηλαδή η τετραχτής, εκλαμβανόμενος ως ένα ενεργειακό κλειστό μουσικό σύστημα, είναι δυνατόν για συγκεκριμένη αρμονική αιτία να αναλυθεί σε ένα σύστημα μουσικό, σε ένα σύνθετο μουσικό σύστημα το οποίο να εμπεριέχει 9 συγκεκριμένους επιμόριους λόγους. Ο καθένας από τους επιμόριους λόγους εκφράζει ένα σύμφωνο ή ένα διάφωνο μουσικό διάστημα το οποίο είναι μέσα στην οκτάβα. Αυτό για να καταλάβετε ότι όλα τα εκ δεξιών φτιάχνουν το 10, κοιτάξτε αριθμητές και παρονομαστές. Το 9 με το κάτω 9 απλοποιείται, το 8 με το κάτω 8 απλοποιείται και ούτω καθεξής και μένει στο δεύτερο μέλος μόνο το 10. Και οπότε 10 ίσον 10. Οι 9 αριθμητικές σχέσεις που εκφράζουν έφωνα και διάφωνα παράφωνα μουσικά διαστήματα, αθροιζόμενες όλες μαζί πυθαγορικά, καταλήγουν σε μία και μόνο μία αριθμητική σχέση, όπως λέει ο Ηράκλητος, «εοφτώ ομολογέει» στο απόσπασμα B51. Και η σχέση αυτή είναι η 10 προς 1. Με όρους, την αρχή, τη μονάδα και το πέρας 10 της δεκάδας και ισούται με ένα μουσικό διάστημα μεγέθους 3 οκτάβων και μιας χρωματικής μείζωνος τρίτης. Αυτό που λέει ο Ηράκλητος, «εκ πάντων εν». Και αντιστρόφως, από μια αριθμητική σχέση, τη 10 προς 1, προκύπτουν όλα τα 9 επιμόρια μουσικά διαστήματα, όπως λέει ο Ηράκλητος, «εξενός πάντα τα μικρότερα ή ίσα της διαπασών, της οκτάβας, με χαρακτήρα διάδοντα και συνάδοντα». Επιλεγόμενα, ο εταίριν τη φιλοσοφία, με την ανάλυση κατά το παρελθόν του αποσπάσματος B51, σχετικά με την παλίντροπο αρμονία και τα έγχορδα μουσικά όργανα με δοξάρι του 6ου π.Χ. αιώνα, και τώρα με την αποκωδικοποίηση του αποσπάσματος B10, έτσι όπως σας την εξέθεσα, εμφανίζεται μπροστά σας και σας εκπλήσει ευχάριστα ο σκοτεινός φιλόσοφος Ηράκλητος, ως κάτοχος και φορέας πυθαγορείων γνώσεων της μαθηματικής, της μουσικής και της ψυχοακουστικής επιστήμης με τη γνωστή χρησμόδη Ηρακλήτια διατύπωση. Σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουν σειρά οι μαθητές του Διονύσου ή του Διόνυσου, έτσι όπως σας τα είπα σήμερα. Του Διονύσου, κύριε καθηγητά. Ό,τι πείτε. Ναι. Λοιπόν, να καλέσουμε στο βήμα, να ξεκινήσουμε από τις Δεσποινίδες. Τη Δεσποινίδα Ειρηνίτσιου, παρακαλώ, Δεσποινίσου, ελάτε. Από εκεί, από εδώ. Τη Δεσποινίδα Χριστίνα Βέργου, τον κύριο Αριστοτέλη Βέργο, τον κύριο Αριστίδη Απόλλωνα Καραμάνο και τον κύριο Αναστάσιο Διόνυσο Καραμάνο. Εδώ. Εδώ, για καθίστε εδώ. Έλατε.
Η Δεσποινής Νίτσιου είναι στη Δευτέρα Δημοτικού. Η Δεσποινής Βέργου φοιτεί στην Τετάρτη Δημοτικού. Ο κύριος Βέργος φοιτεί στην Δευτέρα Δημοτικού. Και οι δύο κύριοι, ο κύριος Αριστείς Απόλλων Καραμάνος και ο κύριος Αναστάσιος Διόνυσος Καραμάνος, στην Τρίτη Δημοτικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλες οι ηλικίες, μεγάλες οι τάξεις, πολλές οι γνώσεις και οι εμπειρίες. Και γι' αυτό τα παιδιά ήρθαν εδώ σήμερα να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί σας. Και για αρχή θέλουν να σας πούν τους 7 σοφούς της αρχαιότητος. Ε, παιδιά, για ελάτε κοντά για να έχουμε και το μικρόφωνο εδώ να σας ακούνε. Πάμε. Ναι. Σόλων Αθηναίος, τι κακός ο Μυτηναίος, Κλεόπουλος ο Ρόδιος, Περίαντος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, Σαλής ο Μιλίσιος, Βίας ο Πριλέψ. Γιατί αν σας ρωτήσω, κανένας δεν τους ξέρει. Ε, ποιος τους ξέρει. Για να δούμε τώρα όμως τι είπαν αυτοί οι φιλόσοφοι. Ξέρουμε κάτι. Τι έχουν πει. Ποιος μπορεί να μου πει τι έχει πει. Ποιος θα μου πεις. Σόλων Αθηναίος. Γυράσκω αΐ πολλά διδασκόμενος. Μηδέν απροτουτέλους μακάριζε. Μηδέν άγαν. Ωραιότητα. Πιτακόσο Μυτιλινέος. Χαλεπών Εσλών. Κλεόβουλος Ρόδιος. Μετρών Άριστον. Περίανδρος ο Κορίνθιος. Αγαθούς θύμα. Εμέν ειδον έθνητε. Εδέ αρετέ αθάνατη. Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, γύρω στη μάν, την γλώσσαν μη προτρέχει του νου. Θαλής ο Μιλίσιος, τις ευδαίμων, ο μεν σώμα υγιής, την δε ψυχήν εύπορος, την δε φύσιν ευπαίδευτος. Βίας ο Πριυνεύς, δι των αγαθών άνδρα, παυόμενων της αρχής, μη πλουσιότερων, αλλά μάλλον ενδοξότερων γεγονένε. Δελφικά παραγγέλματα, 5 εκ των 147. Έψιλον, μηδέν άγαν, γνώθης αυτών, γονείς έδου. Νόμο πίσω. Και δεν μου λέτε, παιδιά, τώρα, εμείς περάσαμε, λέει, από τη σοφία στην φιλοσοφία εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε κανένα φιλόσοφο? Για δυνατά. Θα λύσω Μιλίσιος. Πυθαγόρας. Ηράκλητος. Δημόκριτος. Αναξίμανδρος. Αναξιμένης. Αναξαγόρας. Σοκράτης. Πλάτων. Αριστοτέλης. Και άλλοι πολλοί. Και για πείτε μας, βρε παιδιά, αυτή η λέξη φιλοσοφία υπάρχει και σε άλλες γλώσσες? Υπάρχει, ε? Υπάρχει. Ξέρουμε καμία γλώσσα εμείς. Για πείτε μου, ξέρετε πώς είναι στα λατινικά? Φιλοσοφία. Αχα. Ιταλικά? Φιλοσοφία. Ισπανικά? Φιλοσοφία. Γαλλικά? Φιλοσοφή. Αγγλικά? Φιλοσοφή. Γερμανικά? Φιλοσοφία. Για φαντάσου. Ρωσικά? Φιλοσόφια. Περσικά φαρσί. Φαλσάφε. Φαλσάφε, φιλοσοφία. Μογγολικά. Φιλοσόφια. Σουαχίλι. Φάλσαφα. Τι λες.
Κρεόλαϊτής. Φιλοσοφή. Τουρκικά. Φελσέφε. Ζουλού. Η φιλόσοφη. Εβραϊκά. Για δείχτω. Φιλοσοφία. Αραβικά. Φαλσάφα. Αλβανικά. Φιλοσοφή. Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Η λέξη φιλοσοφία βρίσκεται σε όλες τις γλώσσες. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δύο, τρία. Χαίρετε και φιλοσοφείτε. Αυτό είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα παιδιά μίμησαν. Όπα, είσαι τάξη, αγάπη μου. Χτύπησες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μία. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να πούμε ότι τα παιδιά εδώ μίλησαν. Απλώς το μόνο που θέλω να αναφέρω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί δεν έχουμε αναφέρει καθόλου την κινέζικη και την ιαπωνική, ούτε την ινδική γλώσσα, τα χίντι. Πρέπει να σας πω ότι δεν τα αναφέραμε επίτηδες, διότι τα ιδεογράμματα που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι για αρχή, για αυτούς τους δύο να σας πω, ότι δεν σημαίνουν φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στη γλώσσα τους μεταφράζεται έτσι, αλλά δεν σημαίνει ακριβώς φιλοσοφία. Δηλαδή, σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει έννοια του φιλό την σοφία, όπως την έχουμε εμείς στον ελληνικό πολιτισμό και κατ' επέκταση στους άλλους πολιτισμούς που πήραν τη λέξη από εμάς. Χρησιμοποιούν αυτά τα ιδεογράμματα. Το δεύτερο από αυτά σημαίνει μελέτη και όχι σοφία. Μελέτη. Και το πρώτο ιδεόγραμμα σημαίνει σοφός, σοφία. Είναι η μελέτη του σοφού. Επομένως, φιλοσοφία καθεαυτήν με την έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας, όπως εμείς το περάσαμε από τη σοφία στη φιλοσοφία, δεν υπάρχει σε αυτούς. Επίσης, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ινδία, στα Χίντι και τα Νεπαλικά, διότι εδώ αυτοί το λένε Νταρσάν και έχουν και ένα ακόμη συμπληρωματικό. Έτσι μεταφράζεται η φιλοσοφία, αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσουμε και στα Χίντι, όμως δεν έχει την έννοια πάλι του φιλό τη σοφία. Για αυτούς έχει την έννοια του να δείξουν κάτι και να μοιράσουν τη γνώση. Αυτό είναι το νόημα των Χίντι. Και σε αυτούς ξεχωρίζει πάλι, αλλά δεν χρειάζεται, καλύτερα να μας τα παρουσιάσει κάποιος Ινδός ειδικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη εισήγηση με θέμα «Η φιλοσοφία ως λύση στα προβλήματα της ζωής» θα γίνει από την καθηγήτρια φιλοσοφίας κυρία Μαραγκιανού Ευαγγελία. Κυρία καθηγήτρια. Έχει ένα φωτιστικό για να σας φωτίζει. Τι χρόνο έχω. Ανενόχλητα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή και πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, κύριο Νιάρχο, για την πρόσκληση. Βεβαίως τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη για την πολύτιμη βοήθειά του, όλους εσάς που παρίσταστε εδώ. Επειδή πολλά ακούστηκαν για τη φιλοσοφία, εγώ το θέμα το παίρνω από πιο πρακτική άποψη. Εάν η φιλοσοφία μπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήματα της εποχής μας,
Όμως, επειδή ακούστηκαν πολλά τι σημαίνει φιλοσοφία και τα λοιπά, θα ήθελα, και αποδείχθηκε από όσα ακούστηκαν ότι δεν σημαίνει ένα πράγμα φιλοσοφία, αλλά πάρα πολλά, ανάλογα πώς το βλέπει ο κάθε φιλόσοφος ή διανοητής το θέμα, δεδομένου ότι είναι φιλό, αγαπώ, εντάξει, πολύ συγκεκριμένο, αλλά το σοφία δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο. Γνώση, τέλεια γνώση, αλλά τι είναι ως πράγματος γνώση. Της λογικής, βεβαίως και της λογικής. Μυστικιστική γνώση, ενορατική, βεβαίως και αυτό. Μελέτη θανάτου, δηλαδή κυρίως φιλοσοφικού θανάτου, δηλαδή διαχωρισμού ψυχής, σώματος, μελέτη φυσικού κόσμου, εφόσον έχει τόσα πολλά πεδία, ηθική, πολιτική, αισθητική, θρησκεία, τα πάντα. Φυσικά τον άνθρωπο, την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, φυσική φιλοσοφία. Δηλαδή, είναι τόση, όσοι είναι κλάδοι της φιλοσοφίας, σε τόσους τομείς επεκτείνεται και το δεύτερο συνθετικό, σοφία, γνώση. Και φυσικά οι υπαρξιστές που θέλουν το εγώ, την ύπαρξή μας να τονίσουν και ότι αυτό είναι η αληθινή φιλοσοφία, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, αν δούμε δηλαδή μέσα στον χρόνο πώς προσπάθησαν ορισμένοι να ορίσουν τη φιλοσοφία, θα δείτε τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις, ώστε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι ένας ευρύτατος όρος που ανάλογα με το πώς τον εκλαμβάνει ο κάθε διανοητής, παίρνει και διαφορετικό νόημα. Εμπεριέχει τα πάντα εν ολίγης. Τώρα, ως προς το πρακτικό βίο, εγώ ήθελα να το δω το θέμα, για να σας πω ότι πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν καταρχήν ότι η φιλοσοφία δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα της ζωής μας, της σύγχρονης κοινωνίας. Φιλόσοφος τώρα, φιλοσοφίες θα αρχίσουμε, ακούνε φιλοσοφία, ειδικά οι νέοι, και όπου φύγει, φύγει περισσότερο, όχι όλοι, όπως αποδείχθηκε, και μικρά παιδιά μπορεί να έχουν τάσεις προς τα εκεί, αλλά οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται. Τώρα φιλοσοφίες θα αρχίσουμε, ας δούμε κάτι πιο πρακτικό, πιο ενδιαφέρον, πιο ευχάριστο. Πιστεύουν λοιπόν ότι πολλοί, ότι οι φιλόσοφοι είναι κάποιοι ιδιόρυθμοι, περίεργοι άνθρωποι που μπορούν να συζητούν επί ώρες για διάφορα θέματα και όχι πάντα πολύ σημαντικά, αφού τα σημαντικά για τους πολλούς είναι το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε και πώς θα αποκτήσουμε χρήματα, δόξα κλπ. Σχολαστικά θέματα, λεπτεπίλεπτα και αφηρημένα πολλές φορές, και αυτά να τα εξετάζουν με επιμονή και σχολαστικότητα. Έλεγε ο Βίγκεστάιν, να μας δει δύο ανθρώπους κάτω από τον ίσιο ενός δέντρου να συζητούν επί ώρες, επί ώρες, επί ώρες, γιατί και πώς υπάρχουν εκεί κτλ. Σίγουρα είναι φιλόσοφοι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτή η άποψη, κλεισμένοι στο δικό τους κόσμο, ενώ έξω από τον κόσμο αυτό υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι, οι κανονικοί σε εισαγωγικά, οι πολλοί, μέσα στον οποίο αυτόν κόσμο. Υπάρχουν όλες οι συμφορές, όλα τα προβλήματα, όπως είναι η βία, οι πόλεμοι, οι επιδημίες, η διαφθορά, η φτώχεια, η αδικία και πολλά άλλα. Και αυτοί κάθονται και συζητούν. Και πράγματι το βλέπουμε αυτό σε κάποιες φιλοσοφικές συζητήσεις, να διαπληκτίζονται τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, και όχι εγώ έχω δει και όχι εσύ άδικο. Και όμως πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε για τα προβλήματα του βίου. Εκεί κάποιοι θεωρούν ότι δεν έχει θέση εκεί ο φιλόσοφος, δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Είναι το μέγιστο λάθος. Η φιλοσοφία τελικά δεν είναι αυτό που νομίζουν οι πολλοί. Ειδικά η πολιτική και η ηθική φιλοσοφία, δηλαδή περί τα ανθρώπινα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η πρακτική φιλοσοφία, όπως φαίνεται και από το όνομά της, είναι παρούσα, ήταν, είναι και θα είναι παρούσα, για να δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής. Τα προβλήματα του παρελθόντος, γιατί όπως θα δείτε, τη βάση, η απάντηση, η κυρίως απάντηση αυτά, έρχεται από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Οι υπόλοιποι είπαν και αυτοί κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τόσο παλαιοί και τόσο σύγχρονοι, παράλληλα. Ας δούμε τώρα, επειδή δεν υπάρχει και χρόνος πολύ πλέον, ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και τι λύσεις δίνουν σε αυτά ορισμένοι φιλόσοφοι, φυσικά, γιατί δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε και όλους. Το πρώτο πρόβλημα, το γυναικές πρόβλημα που απασχολεί τις κοινωνίες, είναι βέβαια το πρόβλημα της αδικίας, που συσχετίζεται με πολλά άλλα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πρόβλημα της αδικίας, που έχει σαν βασική αιτία την υπέρβαση του μέτρου και των καθορισμένων από τη φύση και την κοινωνία και τους νόμους, φυσικά, γραπτούς και άγραφους, ορίων μας. Η απάντηση δίνεται από την αρχή της φιλοσοφίας, από τον Αναξίμανδρο, τον δεύτερο μετά το Θαλή Μιλήσιο φιλόσοφο,
ο οποίος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται με εξυπονοείται αυτό βέβαια, από τα, γιατί ένα απόσπασμα ουσιαστικά έχει σωθεί μόνο από αυτόν. Πρέπει να συμπεριφέρεται λοιπόν με γνώμονα το μέτρο και την καταστολή της ύβρεως. Η ύβρης βεβαίως είναι η κατάχρηση, η υπέρβαση των ορίων, υπακούοντας τον νόμο της κοσμικής δικαιοσύνης, αφού ο άνθρωπος είναι μέρος του κόσμου, άρα υπάρχει μια κοσμική δικαιοσύνη, η ανθρώπινη είναι μέρος αυτής, η οποία τιμωρεί κάθε απόπειρα διατάραξης της ισορροπίας. Όπως στη φύση η δικαιοσύνη παρεμβαίνει για να εξασφαλίσει την τάξη κάθε φορά που ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία, πυρ, νερό, αέρας, γη, προσπαθεί να κυριαρχήσει επί των άλλων. Αυτό το βλέπουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, ακολουθείται από ένα πολύ ψυχρό χειμώνα, νύχτα, ημέρα, περίοδος ξηρασίας, περίοδος ισχυρών βροχών κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει και στην ανθρώπινη κοινωνία, ή τουλάχιστον πρέπει να ισχύει, όπου όταν μια ομάδα ή ένα άτομο θέλει να επιβληθεί και να υπερισχύσει πάνω στους υπόλοιπους προς ίδιο όφελος κυρίως, βλάπτοντας και αδικώντας, πρέπει να τιμωρηθεί και να απομακρυνθεί. Το ίδιο υποστήριξαν αργότερα βεβαίως και οι Πυθαγόροι, που εφάρμοσαν στην αδελφότητά τους τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και του αλληλοσεβασμού, και φυσικά και της φιλίας. Όλοι συνδέονταν μεταξύ τους με βαθιά αισθήματα φιλίας που διαρκούσε σε όλη τους τη ζωή. Μάλιστα, η οικειότητα αυτή επεκτηνόταν όχι μόνο ανάμεσα στους ιδίους, αλλά και προς κάθε ζωντανό πλάσμα, εφόσον θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά είναι ομογενή όντα, γιατί έχουν την ίδια αρχή, τον ίδιο γεννήτορα, την αιώνια θεϊκή μονάδα. Δίνουν και αυτοί λοιπόν το δικό τους παράδειγμα για να το ακολουθήσουμε. Ο Ηράκλειτος, στο ίδιο κλίμα, υπερασπίζεται επίσης στεναρά την έννοια του μέτρου, μας λέει: Ήβριν χρήσβεν είναι μάλλον η πυρκαΐν. Πυρκαγιά δηλαδή, χειρότερη και από την πυρκαγιά είναι η ύβρις, στο Β43, και ούτε ο ήλιος, που είναι το πιο επιβλητικό και θαυμαστό ουράνιο σώμα, δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα, γιατί θα τιμωρηθεί. Επίσης, ο Δημόκριτος, η ηθική δεν αρχίζει με τον Σοκράτη, αρχίζει ήδη από τους προσοκρατικούς, όπως βλέπουμε. Ο Δημόκριτος, λοιπόν, μας προτρέπει να ακολουθούμε το μέτρο σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Άρα, η απάντηση, η πρώτη και βασική απάντηση στην αδικία είναι το μέτρο. Να αποφεύγουμε τα ελείποντα και υπερβάλλοντα που μας ταράσουν και να επιδιώκουμε την εσωτερική γαλήνη και την ήρεμη χαρά, δηλαδή την ευθυμή ή την ευεστό, όπως τις ονομάζει, προαναγγέλλοντας βέβαια την αριστοτελική θεωρία της αρετής ως μεσότητας. Ο φιλόσοφος μας καλεί επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευδαιμονία δεν εξαρτάται από τα υλικά αγαθά, αλλά από την αρετή. Ευδαιμονίου και ενβοσκή μας ενοικίου δεν χρυσό, ψυχή κυτήριον δαίμονος. Και ότι η δικαιοσύνη, πόσοι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι και πόσοι απλοί άνθρωποι δεν λέμε και πάμπτωχοι, όπως είπε ο Αριστοτέλης, άμα έχουμε και την έσχατη ένδυα ή καθόλου καλή υγεία ή τρομερές εμφορές, δεν μπορούμε να είμαστε και ευδαίμονες. Αλλά μία μικρή οικονομική δυσκολία δεν χρειάζεται να μας ρίξει και σε απελπισία. Και η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη, λέει επίσης ο Δημόκριτος, για την ευημερία της πόλης, αλλά και την ευδαιμονία των πολιτών. Αντίθετα, η αδικία μόνο δεινά επιφέρει. Ο αδικών του αδικουμένου κακοδαιμονέστερος. Πόσο κοντά στο σοκρατικό ή αναγκαίον ή αδικήν ή αδικήστε, ελίμηναν μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Επίσης, πιστεύεις στον αυτοσεβασμό, εαυτόν μάλιστα ειδίστε. Γιατί πώς θα είσαι δίκαιος και σωστός και στα όρια του μέτρου, αν δεν σέβεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Πρέπει να σεβαστείς τον εαυτό σου για να σεβαστείς και τους άλλους. Και τότε όλα καλά θα πάνε. Θα έρθει η φιλία, θα έρθει η ομόνοια στις πόλεις. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της κακής διακυβέρνησης πόλεων ή κρατών σήμερα. Ο Ηράκλειος και ο Δημόκριτος μας συμβουλεύουν σαφώς να αναθέτουμε την εξουσία στον καλύτερο. Πριν από τον Πλάτωνα ακόμη που ήθελε τον άριστο βασιλέα φιλόσοφο, αυτοί θέλουν ο Κρήτον. Φύση το άρχη νοικίον το Κρήτονι, θα πει ο Δημόκριτος. Και ο Ηράκλειος να υπακούν οι πολλοί στον έναν, αλλά ποιον έναν τον άριστο, ο οποίος οδυναμεί με μυρίους άλλους. Θα μας πει να μην παρασυρώμαστε από τους ωραίους λόγους πάντων Δημόκριτος των πολιτικών, αλλά να τους κρίνουμε από τις πράξεις τους. Πόσο επίκαιρο κι αυτό. Να μην αδιαφορούμε για τα κοινά, αλλά να μετέχουμε σε αυτά, αφού διδαχθούμε όμως προηγουμένως την πολιτική τέχνη. Το «Ουχ, δεν βαριέσαι» και «Οχ, αδερφέ» στην άκρη. Να γνωρίζουμε ότι η πόλη έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τον πολίτη, και ο Αριστοτέλης θα το πει στη συνέχεια, γιατί αν αυτή ευημερεί, όλοι ευημερούμε. Αν καταστραφεί, όλοι καταστρέφονται. Να κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας, πώς εμείς θα είμαστε καλά και δεν πάει οι άλλοι να δυστυχούν στο έπακρο, δεν είναι καθόλου σωστό και δεν θα μας ωφελήσει ούτε και εμάς. Θα βυθιστούμε και εμείς μαζί τους. Πόλης γάρε φαγωμένη, μεγίστη όρθωσης. Ορθός είναι ο υγιής, ο ευτυχής. Και εν τούτο πάντα ένι. Σε αυτόν υπάρχουν όλα. Και τούτου σωζωμένου πάντα σώζεται. Τούτου διαφθειρωμένου τα πάντα διαφθείρονται. Θα το επαναλάβει και ο Αριστοτέλης με δικά του λόγια στα πολιτικά. Ότι πόλης είναι προτέρα σε σημασία και χρονικά του ατόμου.
Συνυφασμένο με το πρόβλημα της αδικίας, μάλλον συνυφασμένα στον πληθυντικό με το πρόβλημα της αδικίας, είναι τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, βεβαίως μας απασχολεί όλους επί σειρά ετών, των κοινωνικών ταραχών, των εμφυλίων πολέμων, της βίας φυσικά, η οποία είναι παρούσα σε κάθε στιγμή της σύγχρονης ζωής. Βέβαια, η ανεργία, η κακή διακυβέρνηση, όπως είπαμε, και ούτω καθεξής. Προκειμένου λοιπόν να αποφεύγονται οι εμφύλιες έρηδες, θα λέγαμε σήμερα τα φαινόμενα της βίας, θα πει τώρα ο Πλάτων, παίρνει το λόγο, πρέπει οι κυβερνώντες να φροντίζουν ώστε να επικρατεί μεταξύ των πολιτών ομόνοια και φιλία. Πώς θα επικρατήσει όμως αυτή? Δηλαδή, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει ο κάθε πολίτης, πώς, διαμέσου της παιδείας, της πειθούς αλλά και των νόμων. Στην ανάγκη θα το επιβάλλει ο νόμος, γραπτός ή άγραφος, με τιμωρία για όποιον παρακούει. Θα προσπαθήσει λοιπόν ο παιδαγωγός ή ο πολιτικός, ο σωστός, στον Πλάτωνα πολιτικός, παιδαγός, φιλόσοφος είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτός λοιπόν, ο σωστός άρχοντας, ο κυβερνήτης, θα πρέπει να φροντίσει ώστε ο κάθε πολίτης, δια των υπουργών του θα λέγαμε εμείς σήμερα, να πράττει τα εαυτού, δηλαδή όσα είναι εκφύσεως προορισμένος να ασκεί και να μην πολυπραγμονεί, να μην είναι πλασμένος για μια δουλειά και να θέλει να κάνει άλλη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να κυβερνούν οι πιο άξιοι, ενώ οι λιγότερο ικανοί να κατέχουν θέσεις ίσονος σημασίας. Στους ικανότερους μεγαλύτερα αξιώματα, στους λιγότερο ικανούς μικρότερα. Αλλά και ο Αριστοτέλης θα μας πει ότι πρέπει να καταλαμβάνουν τις υψηλές κρατικές θέσεις οι άριστοι, οι αγαθοί, οι ενάρετοι. Επίσης, οι εμφύλιες έρηδες μπορούν να αποφευθούν, γιατί βεβαίως προκαλούνται από την ανισότητα και την αδικία που επικρατεί στις κοινωνίες, ή τουλάχιστον το αίσθημα που έχουν οι πολίτες ότι αδικούνται. Αυτές λοιπόν μπορούν να αποφευθούν αν στις πόλεις, θα πει ο Αριστοτέλης τώρα, επικρατεί η πολιτική φιλία, δηλαδή η σχέση αλληλοβοήθειας, κατανόησης και συμπάθειας μεταξύ των πολιτών. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό, όμως υπάρχουν στις ημέρες μας ήδη ομάδες που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Όλοι μαζί μπορούμε, κοινωνικά παντοπολία, γιατροί χωρίς σύνορα και παγκοσμίως δηλαδή, όχι μόνο σε ένα κράτος. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες, προς το παρόν μικρές, αλλά διευρύνονται. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα διευρύνονται όλο και περισσότερο στο μέλλον. Αυτή η πολιτική λοιπόν φιλία μας οδηγεί στην ευδαιμονία, ασφαλέστερα από τη δικαιοσύνη, γιατί οι φίλοι, όχι βέβαια με την έννοια της στενής προσωπικής φιλίας, όπου ο φίλος είναι ο άλλος μας εαυτός, όπου συναλγούμε και συνλυπούμεθα και συγχαίρουμε με ό,τι εκείνος χαίρεται, λυπείται και ούτω καθεξής, αλλά η σχέση συμπάθειας σε σχέση με τους άλλους πολίτες. Εξάλλου το είχε πει και ο χριστιανισμός, να αγαπάμε τον πλησίον μας στην πράξη, σαν τον εαυτό μας μάλιστα, ακόμη και τους εχθρούς. Στην πράξη ελάχιστοι το καταφέρνουμε αυτό. Ο Αριστοτέλης πιο πρακτικός θέλει απλώς να έχουμε φιλικές σχέσεις και αλληλοβοήθειες δηλαδή με τους συμπολίτες μας. Οι φίλοι δεν αδικούν ποτέ ο ένας τον άλλον, άρα αν νιώσουμε φιλικά προς τους συμπολίτες, όλα καλά θα πάνε. Μας λέει συγκεκριμένα, «Έι και δε και τας πόλης συνέχειν η φιλία και η νομοθέτε μάλλον περί αυτήν σπουδάζει ή την δικαιοσύνη. Φίλων μεν όντων ουδέν δι δικαιοσύνης». Εάν όλοι μπορούσαν να νιώσουν φιλικά προς τους συμπολίτες και να μην τους αδικούν, να μην τους καταπιέζουν, να μην τους εκμεταλλεύονται, ο ισχυρότερος τον πλέον ανίσχυρο, αδύνατο, τότε δεν θα χρειαζόταν καν νόμοι, βέβαια, υποθετικό. Επίσης, και στο πνεύμα αυτό, θα μας πει ότι έτσι, η φιλία αυτή, η πολιτική, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά για τις πόλεις. Πώς θα επιτευχθεί τώρα σε πρακτικό επίπεδο? Ωραίο είναι στη θεωρία, αλλά στην πράξη χωλαίνει κάπως. Σε πρακτικό επίπεδο θα μας πει, πρακτικός νους, όχι μόνο θεωρητικός νους, αλλά και πρακτικός ο Αριστοτέλης, πανεπιστήμων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα οφείλουν να συνδράμουν τους συμπολίτες τους, εφαρμόζοντας την πυθαγόρια ρίση κοινάτα των φίλων, εντάξει, όχι και όλα κοινά όπως τους Πυθαγόριους, τουλάχιστον ένα μέρος. Και μάλιστα να νιώθουν και χαρά, μεγάλη χαρά για την ενέργειά τους αυτή. Καμιά φορά συμβαίνει και σε εμάς, αλλά σε μικρό βαθμό. Για να γίνει λοιπόν αυτό, θέλει να η πόλη, στο κράτος θα λέγαμε σήμερα, ή δυνατόν αποτελείται κυρίως από πολίτες που θα ανήκουν στη μεσαία τάξη. Δηλαδή, ούτε πολύ πλούσιους τους ευπόρους, ούτε πολύ πτωχούς τους απόρους. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η ανισομέρεια, πολύ πλούτος από τη μια και πολύ πτωχοί άνθρωποι από την άλλη.
Συνεπώς, οι κυβερνήτες, θα πει ο φιλόσοφος, πρέπει να ενισχύουν τη μεσαία τάξη. Πόσο ωραίο θα ήταν αυτό αν γινόταν στην πράξη και σήμερα. Μειώνοντας την περιουσία των εφόρων, ήδη ακούστηκε με τις χορηγίες, πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος του Παρνασσού, ότι γινόταν με τις χορηγίες βεβαίως αυτό και τους φόρους που τους επιβαλόταν. Να μειωθεί η περιουσία των εφόρων διαμέσου της επιβολής φόρων ή χορηγιών και να αυξηθούν έτσι τα έσοδα των φτωχών. Να μεταφερθούν δηλαδή ένα μέρος των εσόδων από πλούσιους σε φτωχούς, ώστε εκεί που υπάρχουν, ας πούμε, χρησιμοποιεί την εικόνα της παιδιάδος, ή δυνατόν η πόλη να μοιάζει με μια παιδιάδα. Ούτε υψώματα υψηλά, ούτε χαράδρες βαθιές. Άρα, η εξομάλυνση των μεγάλων περιουσιακών διαφορών πρέπει να ξεκινήσει από να το κάνει, λέει, με τη βία ο νομοθέτης, να επιβάλλει φόρους που εκείνοι θα δυσαρεστηθούν οι πλούσιοι να τους πληρώσουν, θα φέρει πάλι έρηδες, όπως εξάλλου και οι τόσο σοφοί νόμοι του όλων, όσο ακόμη και αυτοί δυσαρέστησαν και τους ευπόρους και τους απόρους, γιατί θέλαν και οι μεν εύποροι πιο λίγα να δώσουν και οι άποροι πιο πολλά να πάρουν. Η εξομάλυνση λοιπόν αυτή πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από τρομετριασμό των επιθυμιών των πλουσίων, εννοείται, που και αυτός με τη σειρά του ανάγεται στη σωστή παιδεία. Δηλαδή από μικρά παιδιά να αγαλουχηθούν με την πεποίθηση ότι εν μέτρο πρέπει να κατέχουν τα υλικά αγαθά και τα υπέρ των μέτρων να τα διοχετεύουν στους πτωχούς. Έτι δίτης θα μας πει και την μετρίαν τάξη εν ουσίαν, αν και κάποιος με τον νόμο επιβάλλει όλοι οι πολίτες να έχουν μέτρια περιουσία. Ουδέν όφελος. Δεν θα υπάρχει όφελος αν με τον νόμο και με τη βία γίνει αυτό, ή θα υπάρχουν πάλι δυσαρέσκειες που θα φέρουν έρηδες. Μάλλον γαρδίτας επιθυμίας ομαλίζει. Θέλει να είναι ομαλό το επίπεδο, ούτε είπαμε ψώματα, ούτε χαράδες. Ομαλίζει τας επιθυμίας ή τας ουσίας παρά τις περιουσίες. Τούτο δούκα έστι μη παιδευόμενος ικανός υπό τον νόμον. Οι νόμοι ασκούσαν τότε εκπαιδευτικό έργο, αλλά εννοεί και από τους παιδαγούς βεβαίως. Ωραίο είναι σαν ιδέα. Στην πράξη βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά αν μπορούσε να εφαρμοστεί έστω και εν μέρη, θα πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα. Αυτές μάλιστα τις ιδέες του Αριστοτέλη τις υιοθετούν και πολλοί σύγχρονοι ερευνητές των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, όπως ο Γκούντιν, ο Γκούντμαν, ο Βίλεϊ, ο Καστοριάδης και άλλοι, οι οποίοι διακηρύσουν ότι η ισότητα που είναι η μεσότης μεταξύ του πλεονάζοντος και του υστερούντος σε μια πολιτική κοινωνία είναι το κριτήριο του πολιτικά ορθού. Αλλά και ο Αλμπέρ Καμί, στο έργο του «Η Εξορία και το Βασίλειο», δηλώνει ότι ο άνθρωπος είναι μόνος και εξόριστος μέσα σε έναν κόσμο που δεν θα είχε κανένα προορισμό αν δεν υπήρχαν η ανθρώπινη αλληλεγγύη και η αγάπη. Είτε με τους νόμους, είτε και εκτός νόμων. Αγάπα των πλησίων σου, λοιπόν, και όλα καλά θα πάνε. Έτσι μπαίνει ένα τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της ορθής παιδείας που πρέπει να παρέχουμε στους νέους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα φλέγων που απασχολεί κάθε κυβέρνηση, και ελληνική και σε άλλα κράτη, εδώ και πολλά χρόνια και που στην ουσία δεν έχει ακόμη λυθεί. Πάντα υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Ήδη πάλι ο Δημόκρητος, πρέπει να πάμε στους προσοκρατικούς για να βρούμε την αρχή, μας τονίζει ότι η σημασία της παιδείας είναι τεράστια, γιατί αυτή μας κάνει αγαθούς, αποβάλλοντας τις κακές μας τάσεις. Πλέονες εξασκήσεως αγαθοί γίνονται ή αποφύσεως. Και αποτελεί στολίδι των ευτυχισμένων και καταφύγιο των δυστυχούντων. Η παιδεία ευτυχού σημαίνει στη κόσμο, ατυχού ή δε καταφύγιον. Αρκεί λοιπόν να εκπαιδευτούν σωστά οι νέοι για να γίνουν αγαθοί, γιατί η αιτία κάθε κακία είναι η άγνοια του καλού. Αμαρτίης αιτή ή αμαθή του κρέσονος. Μας θυμίζει τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη και Πλάτων πίστευαν ότι ουδή εκών κακό. Τι φταίει τότε για την κακία? Η αμάθεια φταίει, η άγνοια. Δίδαξε σωστά του νέου και θα γίνουν αγαθοί. Εντάξει, στην πράξη λίγο το πράγμα το βλέπουμε ότι δεν προχωρεί, γιατί ο άνθρωπος έχει και καλά και κακά στοιχεία μέσα του. Εδώ κάπου έσφαλε ο Μέγας Πλάτων, δεν είναι όλοι εκφύσεως καλοί. Πρέπει ο δάσκαλος να πιέσει αυτούς που εκφύσεως έχουν περισσότερα κακά στοιχεία μέσα τους για να πάρουν το σωστό δρόμο. Ο Πλάτων λοιπόν επηρεάστηκε από αυτά που είπε ο Δημόκτος και όχι μόνο, ακόμη και κάποιοι σοφιστές. Ο Πρωταγόρας, ο Αντιφών, που έλεγε ότι η ψυχή του παιδιού μοιάζει με το έδαφος που καλλιεργούμε και αν το καλλιεργήσουμε σωστά θα μας δώσει ωραίους καρπούς. Και σήμερα ακόμη χρησιμοποιούμε γεωργικούς όρους από τον Αντιφόντα. Το σοφιστή είναι αυτή, καλλιεργημένος, ακαλλιέργητος, γόνιμο μυαλό και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν καλλιεργήσουμε σωστά την ψυχή του παιδιού, ο λόγος του δασκάλου πέσει σε γόνιμο έδαφος, θα μας δώσει ωραίους καρπούς. Ο Πλάτων, λοιπόν, επηρεασμένος από αυτές τις απόψεις, κυρίως βεβαίως από εκείνους του Σωκράτη, διατυπώνει τις δικές του διαχρονικές θεωρίες περί παιδείας, που
οφείλει ο σύγχρονος άνθρωπος, η σύγχρονη κοινωνία να τις υιοθετήσει, αν θέλει να πάμε καλύτερα στη ζωή μας, και βεβαίως και η κρατική εξουσία. Και έχοντας πάντα ως οδηγό το ήθος και τη γνώση που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά. Έτσι θα αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα βίας που ήδη παρισέφερσαν και στα σχολεία, η καταράκωση των αξιών, η αδιαφορία των μαθητών για τη γνώση και τόσα άλλα κακά που υπάρχουν στους σημερινούς νέους. Ο Πλάτων λοιπόν πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από την παιδεία, ουδέν τιμιότερον, δεδομένου ότι μόνο αν οι πολίτες εκπαιδευτούν σωστά θα γίνουν ενάρετοι. Άρα εδώ συνδέεται η παιδεία στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, και έτσι πρέπει να είναι, είναι ο πυρήνας και της ηθικής αλλά και της πολιτικής φιλοσοφίας. Αν εκπαιδευτούν λοιπόν σωστά θα γίνουν ενάρετοι και συνεπώς ευδαίμονες. Και στις πόλεις θα επικρατεί δικαιοσύνη, γιατί οι πλέον άξιοι και οι πλέον σοφοί, οι πλέον ενάρετοι, που θα έχουν εκπαιδευτεί από την πολύ μικρή τους ηλικία, από μαθητές, αφού περάσουν από μια πολύ αυστηρή και πολυχρόνια εκπαίδευση με πάρα πολλά και σπουδαία μαθήματα και κυρίως από δοκιμασίες για την αρετή και το ήθος τους, τότε μόνο θα καταλάβουν τα ανώτερα αξιώματα, συνεπώς θα κυβερνήσουν δίκαια και σωστά, ενώ όπως είπα πριν, λιγότερο ικανοί θα τοποθετούνται σε μικρότερες θέσεις. Το μέν γαρμίζον η πλοίο, το δε ελάσσον η μικρότερα ανέμη, μέτρια διδούσα, δηλαδή ανάλογα, η παιδεία προς την αυτόν φύση είναι κατέρω. Η πλατωνική παιδεία, που πρέπει να γίνει πρότυπο κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, έχει και κάποιους κανόνες. Τους πιο σπουδαίους μόνο θα πούμε. Πρώτον, εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να αναπτύσσουν, όπως είπαν πριν, τις έμφυτες ικανότητες των παιδιών και να μην τους τα παρακινούν να επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα τους παρέχει μόνο χρήματα και ισχύ, αλλά εκείνο προς το οποίο έχουν έμφυτη κλίση και θα τους κάνει ευτυχισμένους και χρήσιμους στους ανθρώπους τους. Την δε παιδεία, θα μας πει, εις χρήματα τίνουσαν, ή την απροσυσχήν, βάναυσόντε είναι και ανελεύθερον, και ούκ αξίαν το παράπαν παιδείαν καλείστε. Δεύτερον, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θεάματα, τα ακούσματα και τα αναγνώσματα των παιδιών, σήμερα θα λέγαμε και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και στη συμπεριφορά γονέων και δασκάλων, γιατί αυτά αποτελούν για τους μικρούς εκπαιδευόμενους πρότυπα προς μίμηση. Και έτσι, άμα βλέπουν γονείς να συμπεριφέρονται βία και σκιά ο ένας προς τον άλλον, προς τα εκεί θα τείνουν και αυτά. Τρίτον, πρέπει να τα καθοδηγούμε από την παιδική τους ηλικία, πολύ βασικό αυτό, να αγαπούν τα καλά και να μισούν τα αισχρά, να χαίρονται όταν κάνουν το καλό και να στενοχωρούνται αν κάτι δεν κάνουν σωστά, έτσι ώστε να γίνουν ηθικές προσωπικότητες. Παιδεία διλέγω την πραγιγνωμένη πρώτον πεσίν αρετήν, ώστε μισήν αχρή μισήν, στέργην δε αχρή στέργην. Θα το επαναλάβει σχεδόν αυτούς και ο Αριστοτέλης. Τέταρτον, ανάμεσα στο δάσκαλο και στο μαθητή πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή σχέση στοργής αφοσίωσης και σεβασμού που θα ενισχύεται με τη χρήση του διαλόγου και όχι κηρυγμένος πόλεμος όπως συμβαίνει δυστυχώς σήμερα μερικές φορές. Ο Αριστοτέλης συμφωνεί εν πωλής με τον Πλάτων ως προς την παιδεία. Διακηρύσει ότι αυτή πρέπει να είναι δημόσια, υποχρεωτική, κοινή για όλους, πόσο επίκαιρο αυτό, και υπό τον έλεγχο των αρχόντων, εντάξει. Και σήμερα βεβαίως υπάρχουν τα αντίστοιχα υπουργεία. Συνεπώς, η παιδεία στους δύο μεγάλους κλασικούς φιλοσόφους συνδέεται στενά με την πολιτική, δεδομένου ότι οι άριστοι ως προς το σώμα, το πνεύμα και το ήθος μαθητές, ύστερα από αυστηρή και πολυχρόνια εκπαίδευση, όπως είπαμε πριν, θα αναλάβουν την εξουσία και θα καταστήσουν διαμέσου της εκπαίδευσης, της πειθούς αλλά και των νόμων, όλους τους πολίτες, εκόντες άκοντες, ενάρετους, δίκαιους αγαθούς και φυσικά ευδαίμονες. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι κατά γράμμα αυτά μπορούν να τηρηθούν, αλλά αν όλοι οι εκπαιδευτικοί γαλουχούν τα παιδιά με αυτές τις απόψεις, όλο κάτι θα μείνει στα παιδιά. Αυτά με τη σειρά τους, όταν αποκτήσουν τα δικά τους παιδιά, θα τα μεταφέρουν και όλο και καλύτερα. Ένα άλλο ζήτημα που τελειώνω, δεν σας απασχολήσω πολύ, που απασχολεί αιώνες τώρα τους ανθρώπους, πρόβλημα δηλαδή, είναι εκείνο του θανάτου, το οποίο ήδη αναφέρθηκε, ιδιαίτερα έντονο στην εποχή μας, όχι μόνο εξαιτίας της πανδημίας και όλων των άλλων ασθενειών που μας κατατρέχουν, αλλά και εξαιτίας των συνεχών πολέμων απανταχού της γης που έχουν οδηγήσει στο θάνατο και χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Και πάλι οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν τη λύση, τις δικές τους λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Διάφορες λύσεις δώσαν, θα σας πω τις πιο βασικές. Πρώτον, ο θάνατος καταστρέφει μόνο το σώμα, ενώ η ψυχή μας που είναι αθάνατη και θεία αποδεσμεύεται από αυτό τη στιγμή του θανάτου για να επανέλθει, εφόσον είναι καθαρή από κάθε κακία. Αυτό μας κάνει αγαθούς και μας πρόκνει προς την αρετή και σε αυτήν τη ζωή. Στην ουράνια θεϊκή της πατρίδα. Το πίστευαν οι ορφικοί, οι Πυθαγόριοι, ο Εμπεδοκλής, ο Πλάτων, οι αρχαίοι μέση και ύστερη πλατωνική και οι νεοπλατωνικοί.
Τώρα δεν επεκτείνομαι σε λεπτομέρειες γιατί η ώρα έχει περάσει. Ο Πλάτων, επηρεασμένος από τις θεωρίες αυτές, πιστεύει επίσης ότι η ζωή είναι μια εκπτωτική κατάσταση της ψυχής μας, ενώ ο θάνατος είναι ο χωρισμός της ή η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του σώματος, το οποίο την ταράσει, της προκαλεί μόνο μοίριες φροντίδες και την εμποδίζει να γνωρίσει την αλήθεια. Μοιρίας μεν γάρι μην ασχολίας παρέχει το σώμα, ερώτων δε και επιθυμιών και φόβων παντοδαπών και ταραχήν, ώστε μη δυναστεί παυτού καθοράν το αληθές. Πράγματι, αν θέλουμε να μελετήσουμε, να σκεφτούμε, να ερευνήσουμε κάτι και πονάμε και θέλουμε να δούμε κάποιον γιατί τον αγαπούμε και έχουμε φόβο για κάτι, δεν μπορούμε να αφοσιωθούμε σε αυτό που θέλουμε, στην αλήθεια και στην επιστήμη. Συνεπώς, ο θάνατος δεν είναι για τους φιλοσόφους αυτούς κάτι το φοβερό, αλλά σηματοδοτεί την επάνωδο της ενάρετης ψυχής στον νοητό κόσμο. Για να έρθουμε σε αυτά που είχε πει ο καθηγητής Σπυρίδης. Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνήσκην μελετώσουν και τότε θνάνε οίκιστα αυτής ανθρώπων φοβερών. Από όλους τους ανθρώπους λιγότερο φοβούνται αυτοί το θάνατο, όπως το απέδειξε και ο Σωκράτης. Και μάλιστα ο Πλάτων προσπαθεί να αποδείξει την αθανασία της ψυχής διαμέσου μια σειρά επιχειρημάτων, τα οποία όμως δεν είναι καθαρά επιχειρήματα, δεν είναι ισχυρά, γιατί δεν μπορούν να αποδειχθούν. Απευθύνονται σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι στον Φέδωνα, βέβαια, να τα αποδειχθούν που τα έχουν αποδεχθεί ήδη. Στο ίδιο κλίμα σκέψης, όπως είπαμε, κινούνται και οι διαδοχοί του, οι πλατωνικοί φιλόσοφοι, οι αρχαίοι μεσίστεροι και οι νεοπλατωνικοί, μόνο που σύμφωνα με τους τελευταίους, η ψυχή, η ανώτερη ψυχή, μετά το θάνατο του σώματος, αντί να πάει στον κόσμο των ιδεών, ενώνεται με το εν, με ένα είδος μυστικής έκστασης. Μετά έχουμε τη Βυζαντινή εποχή, κατά την οποία είναι οι χριστιανοί άλλη απάντηση στο ζήτημα αυτό, στο πρόβλημα αυτό. Οι χριστιανοί διανοητές, κυρίως οι πατέρες της Εκκλησίας που είχαν λάβει και ελληνική παιδεία, ισχυρίζονται ότι ο θάνατος αποτελεί για τους δίκαιους και τους αγαθούς την είσοδο στην αιωνιότητα και τον παράδεισο, όπου τους περιμένει Δίος Μακάριος, Γαλήνιος και Λαμπρός, ενώ οι αμαρτωλοί τιμωρούνται αιωνίως. Εδώ ο θάνατος καταργείται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν έχουμε μόνο συνέχιση της ζωής για την ψυχή, αλλά και ανάσταση των σωμάτων κατά τη μέρα της κρίσεως, δηλαδή ακόμη πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Τρίτη απάντηση είναι οι θεωρίες κάποιων προσοκρατικών όπως ο Αναξαγόρας, ο Λεύκηπος και ο Δημόκλητος, σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένης της ψυχής του, είναι υλικών και αποτελείται από υλικά στοιχεία. Αλλά τα πρωταρχικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται αυτά τα υλικά, η ύλη δεν καταστρέφεται ποτέ κατά αυτούς και κατά τους σύγχρονους φυσικούς, αυτά δεν καταστρέφονται ποτέ, μόνο μετασχηματίζονται. Βεβαίως δεν υπάρχει διατήρηση του εγώ, της ταυτότητας του ανθρώπου, αλλά η ουσία, δηλαδή τα ελάχιστα σωματίδια ύλης από τα οποία αποτελείται, δεν καταστρέφονται ποτέ. Μάλιστα, η ψυχή κατά τον Δημόκλητο αποτελείται από λίγα άτομα σφαιρικά, δηλαδή από πιο λεπτεπίλεπτα και καλής ποιότητας άτομα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Άλλη απάντηση, τέταρτη. Κατά τους στοϊκούς, η ανθρώπινη ψυχή είναι απόσπασμα της κοσμικής ψυχής και ηλική, σώμα ή πνεύμα, με την έννοια του αέρος. Κατά τη διάρκεια της ζωής διαπερνά το ανθρώπινο σώμα και χωρίζεται από αυτό μετά τον θάνατο. Οι ασθενέστερες ψυχές, άλογες και άφρονες, είτε συναπόλυνται τη σώμα, είτε ζουν πολύγων, ενώ οι ισχυρότερες, δηλαδή οι σοφές και ενάρετες, αυτό μας θυμίζει Ηράκλειτο βέβαια, ακολουθούν το ομολογουμένο στο λόγο ή τη φύση ζήν, και ζουν μέχρι τη του παντός εκπυρώσεως, δηλαδή μέχρι το τέλος του κοσμικού κύκλου που ακολουθείται από μια νέα παλιγενεσία. Υπάρχει και μια πέμπτη. Κατά τον Επίκουρο, ο θάνατος που θεωρείται κάτι φρικτό δεν πρέπει να μας φοβίζει καθόλου, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεδομένου ότι όσο εμείς υπάρχουμε, αυτός δεν υπάρχει, και όταν εκείνος έλθει, εμείς έχουμε φύγει. Το φρικοδέστατο νουν το κακό. Πόσο πιο κοντά μας βρίσκεται αυτό, ε? Το φρικοδέστατο ούν των κακών ο θάνατος σου δεν προσιμάς. Επειδή περώταν μεν ημισόμεν, ο θάνατος σου πάρεστην. Όταν δε ο θάνατος παρεί, το θυμίσου καισμέν. Γιατί κάθε καλό και κακό για εμάς βρίσκεται σε αισθήσεις. Αυτές όμως με την έλευση του θανάτου δεν λειτουργούν. Άρα ούτε πόνο μπορούμε να νιώσουμε, ούτε κάτι δυσάρεστο. Ούτε ευχάριστο βέβαια. Ως εκ τούτου, μετά το τέλος της ζωής δεν έχουμε συνείδηση κανενός πράγματος. Άρα ο θάνατος δεν έχει σχέση ούτε με ζωντανούς ούτε με πεθαμένους. Για τους πρώτους δεν υφίσταται, ενώ οι δεύτεροι δεν υπάρχουν πλέον. Και υπάρχει και μια άλλη απάντηση, αυτές είναι μόνο οι πιο βασικές βέβαια, από τους υπαρξιστές, κυρίως από τον Χάιντεγκερ, σύμφωνα με τους οποίους ο θάνατος είναι μεν η τραγικότερη εμφάνιση του μηδενός που επιβεβαιώνει την παροδικότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά παράλληλα είναι και η μοναδική γνήσια πραγματικότητα που οθεί τον άνθρωπο να στραφεί στον εαυτό του και να δημιουργήσει την ύπαρξή του. Μάλιστα, ο Γιάσπερς θα πει ότι γινόμαστε ο εαυτός μας όταν αντιμετωπίζουμε οριακές καταστάσεις όπως είναι ο θάνατος, ο πόνος, το κακό κλπ. Τώρα βέβαια, στον επίλογο, θέλω να σας πω ότι θα αναρωτιόταν κάποιοι από εσάς και τώρα από όλες αυτές τις απαντήσεις, πώς θα ξέρουμε ότι επιλέξαμε τη σωστή, αν επιλέξουμε κάποια.
Θα μπορούσε λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς με ποιο κριτήριο θα επιλέξουμε την καλύτερη λύση για τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν από αυτές που δίνουν οι φιλόσοφοι. Αυτοί δίνουν μια φορά την απάντηση. Α, επίσης κάποιοι υποστηρίζουν ότι η φιλοσοφία δεν είναι ρητές απαντήσεις, αλλά είναι μόνο θέση ερωτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ποιο κριτήριο υπάρχει για να επιλέξουμε την καλύτερη λύση, γιατί αυτή εξαρτάται η λύση που θα επιλέξουμε από την προσωπικότητα, αλλά και από το οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον. Η αμφιβολία ότι επιλέξαμε το καλύτερο για εμάς παραμένει πάντοτε παρούσα. Αλλά επίσης και η ελπίδα ότι μπορούμε τελικά να επιλύσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα προβλήματα, αν βρούμε, θα πει ο Μέγας Πλάτων, μια πιστική απάντηση στα ερωτήματα που μας βασανίζουν και βασιστούμε σε αυτήν σαν να ήταν σχεδία, ήταν και ποιητής. Σαν σχεδία που θα μας βοηθήσει να διαπλέψουμε την τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής μας. Στον Φέδωνα, λοιπόν, από εκεί είναι τα τελευταία λόγια, ο επίλογος σε αυτά που σας είπα. Το γουν βέλτιστον των ανθρωπίνων λόγων λαβώντα, βέλτιστον για εμάς, ό,τι μας ικανοποιεί για εμάς περισσότερο, και δυσεξελεκτότατον, δεν μπορούμε να τον αποδείξουμε, αλλά δύσκολα τον καταρρύπτουμε, τον πιο δύσκολα ελέγξιμο, επί τούτου οχούμενον ως περεπισχεδίας, κινδυνεύοντα διαπλέψει το βίο. Ό,τι μπορείτε να ακολουθήσετε από αυτά, τόσο το καλύτερο για εσάς, για μας, για όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, η εισήγηση της κυρίας Μαραγκιανού ήταν η τελευταία. Τώρα το κλείσιμο της σημερινής εκδηλώσεως, αντιλαμβάνεστε ποιος θα το κάνει. Ο Ις. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Ελάτε, κύριε Νιάρχο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και εραστές της φιλοσοφίας. Σήμερα, στη φιλόξενη αίθουσα του Παρνασσού, εμείς, όσοι βρισκόμεθα στην αίθουσα αυτή και οι χιλιάδες των τηλεθεατών του τηλεοπτικού καναλιού Φρικτορίας, συμμετέχουμε στην επέτειο της αναφοράς μας και της αφοσιώσεώς μας στο μέγιστο επίτευγμα όλων των αιώνων και όλων των εποχών, που δεν είναι άλλο από το φιλοσοφήν. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με την ανακοίνωσή μου, την οποία σήμερα είχα προγραμματίσει και ως θέμα είχα οι σχέσεις, οι διαλεκτικές σχέσεις μεταξύ της ηθικής και της πολιτικής κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Το θέμα αυτό το ενεπνεύστην από την καθηγήτρια την κυρία Μαραγκιανού, την οποία και δημοσίως επαινώ και ευχαριστώ, διότι η κυρία Μαραγκιανού, όπως πάντοτε με τον λόγο της των άλατι ηρτημένων, ενετόπισε την συμβολή και την προσφορά του φιλοσοφήν στην σημερινή κοινωνία, στην κοινωνία του εγώ προς το εσύ του άλλου. Την ευχαριστώ και τη συγχαίρω και πάλι, την καθηγήτρια, την κυρία Μαραγκιανού. Ο καθηγητής κύριος Χαράλαμπος Φυρίδης μας έδωσε την πρώτη επιστημονική ανακοίνωση, όπως πάντοτε ο εμβριθέστατος, επιμελέστατος και οξυνούστατος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Χαράλαμπος Σπυρίδης, θέτει τον δάκτυλόν του επί των τύπων των ύλων και μας προσφέρει κατά καιρούς, κύριε καθηγητά, μας προσφέρεται
των μόχθων της δικής σας προσωπικής ερεύνης επί των κειμένων, των αθανάτων αυτών επιτευμάτων της ανθρωπίνης διανοήσεως που είναι τα κείμενα των προγόνων μας, των προσοκρατικών φιλοσόφων, των φιλοσόφων της κλασικής αρχαιότητος και γενικώς των σκαπανέων του πνεύματος. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Σπυρίδη, τον χειροκροτούμε, διότι όντως όχι μόνον η εκπληκτική προεδρία την οποία μας χαρίζεται, αλλά και ο μόχθος της ερεύνης σας απλώνεται προς όλους μας και διαχέεται εις πολλούς, εις πολλάς χιλιάδας εκ των συμπολιτών μας, εντός και εκτός της Ελλάδος. Ποιο είναι το νόημα της Παγκοσμίου ημέρας της Φιλοσοφίας? Η κυρία Βέργου, η Μαργαρίτα, η ακαταπώνητη αυτή εκλεκτή συνάδελφος και συνεργάτης μας, διήνθησε την εορτήν με τα νέα Ελληνόπουλα, τα οποία χαρήκαμε και χειροκροτήσαμε και πάλι χειροκροτούμε, με την τεραστία αυτήν προσφοράν της, αλλά και η εισήγηση, ο χαιρετισμός, παύλα εισήγηση της κυρίας Βέργου, ήταν επίσης καταπληκτική. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του Παρνασσού, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος πάντοτε δίνει ένα δημιουργικό, αυθόρμητο και δυναμικό παρόν εις τα ταπεινάς, αλλά ουσιαστικάς και ειλικρινής εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Παρνασσού και τους συνεργάτες του. Σήμερα θα κάνω μία πρόταση, κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω σε ποιον φορέα θα απευθυνθούμε. Η ονομασία Παγκόσμιος ημέρα της φιλοσοφίας να προσθεθεί η λέξη και του ελληνισμού. Να εορτάζεται από όλα τα έθνη η Παγκόσμια ημέρα του ελληνισμού. Διότι ο ελληνισμός έδωσε τη φιλοσοφία σε όλη την πανανθρωπίνη ιστορία, σε όλη την ανθρωπότητα. Η πρότασή μου αυτή, και είναι πρόταση πιστεύω και δική σας, θα πρέπει μέσω των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας να απευθυνθεί εις την UNESCO και να προσθεθεί Παγκόσμιος ημέρα της φιλοσοφίας, παύλα και του ελληνισμού, για να γνωρίζουν οι λαοί οι οποίοι λαμβάνουν τα ευεργετήματα του φιλοσοφήν ότι αυτός ο λαός, ο ελληνικός, σε αυτά τα αγιασμένα χώματα της Μικράς Ασίας και της Ελλάδος, όλος ο ελληνισμός, έχει δώσει σε σύμπασα την ανθρωπότητα το μεγαλύτερο δώρο, το φιλοσοφήν, δηλαδή την διανοητική αυτή επεξεργασία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Όμως, η σημερινή μέρα μου θυμίζει και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Όλοι εμείς οι οποίοι θητεύομαι, μαθητεύσαμε και μαθητεύομαι εις το χώρο της φιλοσοφίας, έχουμε λάβει την διδασκαλία, την έμπνευση και την αγάπη προς την φιλοσοφία από τους σοφούς μας καθηγητάς και διδασκάλους. Σε είδος μνημοσύνου φιλολογικού, θα έλεγα φιλοσοφικού, θα μου επιτρέψετε να ενθυμηθούμε τα ονόματά τους. Θα περιοριστώ εις τους καθηγητάς και καθηγητρίας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά ας περιοριστούμε εις τους ανθρώπους οι οποίοι μας δίδαξαν, όχι εμάς, αλλά και τους πριν από εμάς. Αναμιμήσκομαι του μεγάλου καθηγητού και ακαδημαϊκού και διατελέσσοντος Προέδρου του Παρνασσού, Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου. Αναμιμήσκομαι του μεγάλου φιλοσοφίσαντος πολιτικού και καθηγητού του Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνου Τσάτσου, και τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, του καθηγητού του Παντίου Πανεπιστημίου και διατελέσσαντος και Υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου,
Ακαδημαϊκού, του καθηγητού και διατελέσαντος Πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελόπουλου, του καθηγητού Δημητρίου Κουτσογιαννόπουλου, καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, του καθηγητού και μέχρι πρότινος, γιατί προσφάτως εξεδίμησε, Λεωνίδα Μπαρτζελιώτη, του καθηγητού Θεοφίλου Βεϊκού. Ο Θεόφιλος Βεϊκός ήταν ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατόπιν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατόπιν ήρθε και σε μας. Υπήρξε πρωτοπόρος καπανεύς του πνεύματος εις των χώρων των προσοκρατικών φιλοσόφων και το βιβλίο του «Προσοκρατικοί φιλόσοφοι» είναι πολυτιμότατον. Του καθηγητού κυρίου Γεωργίου Μποζόνη Αημνίστου, του καθηγητού συναδέλφου μου και συνομιλίκου μου, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, Δημητρίου Μουκάνου. Για τον καθηγητή Δημήτριο Μούκανο, που ήταν ένα αγνό πνεύμα, ένας καθαρός άνθρωπος, καθαρό πνεύμα, σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων μας θα κάνουμε μια ειδική αναφορά στην προσφορά του στη φιλοσοφία. Του καθηγητού Νικολάου Χρόνη, ο οποίος προσφάτως εξεδίμησε και ήταν και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας μας. Του καθηγητού και αλυσμονήτου διδασκάλου μας και ακαδημαϊκού και εμπνευστού και δημιουργού και ιδρυτού των σεμιναρίων μας, Ευαγγέλου Μουτσοπούλου. Θα ήθελα προς όλους αυτούς, τους καπανείς του πνεύματος, υπήρχαν και ορισμένες και γυναίκες καθηγήτριες, όχι μόνο άνδρες. Απευθύνω από αυτό το βήμα την έκφραση ιεράς μνήμης και βαθυτά του σεβασμού προς το έργο το οποίο κατέλειπων και το οποίο έργο, με το οποίο έργο εξεπαιδεύθησαν εκατοντάδες χιλιάδες γενναίες νεωτέρων Ελλήνων, επιστημόνων, φιλολόγων, φιλοσόφων κλπ. Κλείνοντας την σημερινή συγκινητική, θα έλεγα, συνάντηση, αφιέρωμα, έκφραση τιμής και αγάπης προς τη φιλοσοφία, θα σας παρακαλούσα, εκλεκτέ και σεβαστέ και αγαπητέ μας κύριε Πρόεδρε, να μας επιτρέψετε να δώσουμε μία υπόσχεση στον εαυτό μας, ότι αν εμείς τη φιλοσοφία την έχουμε ως μία προσωπική, βιωματική εμπειρία, αυτήν τη φιλοσοφία να την διαδώσουμε και προς άλλους συνανθρώπους μας. Ακριβώς διότι, όπως ανέφερε τα αποσπάσματα ο λαμπρός καθηγητής και φίλος μας, κύριος Σπυρίδης, η φιλοσοφία, προσέξτε, είναι μελέτη θανάτου και οι αληθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκουσιν, μελετώσιν, ο κόσμος, οι πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει παρερμηνία. Όταν λέγει ο Πλάτων η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου και δυστυχώς μερικοί, οι οποίοι δεν ήταν φιλόσοφοι, αλλά έχουν περάσει στο λαό ότι είναι φιλόσοφοι, πήραν τα όρη και τα βουνά και εγκατέλειψαν τον παρόνταν βίο, κακώς κάκιστα. Είναι παράδειγμα προς αποφυγήν ενός γνωστού, δεν αναφέρω το όνομά μου, αυτό το οποίο έπραξε. Όταν λέμε η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου, η φιλοσοφία μας βοηθάει να μελετούν, να σπουδάζουν οι άνθρωποι πώς θα αποφύγουν τα δεσμά εκείνα και τα φθοροποιά στοιχεία που οδηγούν στο θάνατο. Η φιλοσοφία είναι λεβεντιά, είναι ζωή, είναι θάρρος, είναι δύναμη, είναι δημιουργία. Καμία σχέση δεν έχει με το θάνατο.
Και η άλλη παραπομπή του Πλάτωνος, οι αληθώς φιλοσοφούντες μελετώσουν όπως αποθνίσκουσιν, μελετούν πώς θα θανατώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία τους εκτρέπουν από το ορθώς φιλοσοφήν. Ο Πλάτων σαφέστατα στο έργο του Τίμεως, το έργο «Κοσμολογία» του Πλάτωνος, ξεκαθαρίζει τα πράγματα ότι οφείλουμε οι φιλοσοφούντες να αποβάλουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στο θάνατο και να συνεχίσουμε τη ζωή μας, τη δημιουργία μας. Η φιλοσοφία είναι η αγάπη, είναι το οξυγόνο, είναι η αισιοδοξία, είναι η δύναμη προς τη δημιουργία και τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει η εκδήλωσή μας για την ημέρα της φιλοσοφίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραβρεθήκατε, οπότε όπως έλεγε και ο Περικλής, άπειτε στο καλό και στο επανειδή.